Λοιπόν, να σας παρουσιάσω τους τέσσερις ομιλητές από μια παρέα 20 περίπου ανθρώπων, φίλων, που ήρθαν για δεύτερη φορά ορισμένοι από αυτούς στο νησί μας, ορισμένοι για πρώτη φορά. Ο Λίον Γκάμπριελ εδώ είχε έρθει πριν 10 χρόνια για να γιορτάσει τα 60 του, τον προδίδω. Άρα σήμερα γιορτάζει τα 70 του. Κάλεσε και τους φίλους του. Ο Λίον Γκάμπριελ είναι Αυστριακός. Πολλοί από τους φίλους του είναι από την συντοπίτες του. Αλλά αυτό που περισσότερο τους συνδέει είναι ένα ενδιαφέρον που είχαν και μια δραστηριότητα που αναπτύξανε κυρίως στη Λατινική Αμερική. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ορισμένοι έχουν δημιουργήσει και δεσμούς και οικογένεια στη Λατινική Αμερική. Όμως αυτό είναι ένα μέρος της παρέας. Οι άλλοι φίλοι του, οι περισσότεροι, έχουν σχέση με το ελληνικό ζήτημα, με τον ένα ή άλλο τρόπο. Έχουν ενδιαφερθεί και έχουν μια δημόσια δραστηριότητα στην Ευρώπη ως υποστηρικτές της ελληνικής πλευράς σε αυτή την κρίση για την οποία και θα μας μιλήσουν. Είπαμε να είναι και λίγο άτυπη αυτή ως προς τη μορφή της αυτή η συνάντηση. Να μην έχουμε 4 ομιλίες και στη συνέχεια να έχουμε τις γνωστές ερωτήσεις από το κοινό. Να μην έχουμε Έλληνες ομιλητές στο πάνελ, να έχουμε κάποιες παρεμβάσεις από εμάς και μάλιστα είχαμε πει εκτός από τον ομιλούντα που κάνει έναν συντονισμό της κουβέντας, ο Ζαχαρίας ο Δεμαθάς, αλλά και ο αγαπητός Μωρίς Γκοντελιέ, που δεν είναι Έλληνας, αλλά είναι, θα έλεγε κανείς, είναι και λίγο Έλληνας, εκείνος θα μας πει τι ακριβώς είναι, ποια είναι ακριβώς η σχέση του με την Ελλάδα, την οποία την γνωρίζει χρόνια και την επισκέπτεται, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες να μας βγάλουν από ενδεχομένως και εμάς, αλλά να βγάλουν και τους ομιλητές από το πρώτο πλαίσιο στο οποίο θα θέσουν τα θέματα τους. Γιατί είναι πιθανόν, όπως τους το είπα άλλωστε, η πρώτη τους προσέγγιση να είναι συναισθηματική, να προκύπτει από μία, αν θέλετε, από μία αντίθεση και από μία ενοχή για όσα βλέπουν να γίνονται από τους θεσμούς που λέμε ή την Τρόικα όπως θέλετε και από τις κυβερνήσεις των χωρών τους. Υπάρχει δηλαδή μια σκληρότητα, έτσι την αντιλαμβάνονται, αλλά το θέμα μας δεν πρέπει να εξαντληθεί στο να μιλήσουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολλά να πούν και είναι σημαντικοί άνθρωποι, να μιλήσουν μόνο για τη σκληρότητα που προέρχεται από την ευρωπαϊκή πλευρά αυτή με την οποία είχαμε τώρα και αυτή τη δύσκολη και έχουμε ακόμα αυτή την πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Αλλά να φτάσουμε και λίγο στο διατάφτα και να δούμε ποιο είναι εκείνο το σημείο όπου θα μπορούσαν να συναντηθούν οι Έλληνες και οι φιλέλληνες, για να το πούμε έτσι, ώστε να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις και να υπάρξει μια συγκεκριμένη πρακτική η οποία να βοηθήσει και μας εδώ να προχωρήσουμε με πρακτικά αποτελέσματα. Να μην μείνουμε δηλαδή σε αυτό που πολλές φορές εξαντλεί το απόθεμά μας, το διανοητικό ή αν θέλετε το πολιτικό ή ό,τι άλλο, που είναι ο καταγγελτικός λόγος, καταγγέλω την απέναντι πλευρά και λέω ότι αυτοί κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, ή λέω κάποια επιχειρήματα που αυτή η πλευρά θα τα δεχτεί ή δεν θα τα δεχτεί, αλλά εγώ ζητώ να τα δεχτεί, όμως εκείνη μπορεί να μην τα δέχεται. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται παραπέρα. Γιατί αυτοί μπορεί να μην δέχονται, μπορεί να είναι η καταγγελία μας καλά θεμελιωμένη, αλλά να μην περνάει απέναντι, να μην δημιουργεί αποτελέσματα. Οπότε πρέπει να δούμε εμείς τι κάνουμε και πώς θα μπορούσαμε σαν ευρωπαϊκοί λαοί να βρούμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές κάποιες λύσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρώτος θα μιλήσει ο Λίον Γκάμπριελ, ο οποίος είναι ανθρωπολόγος και είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ. Με τον Λίον Γκάμπριελ έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, σε πολέμους συνήθως, στη διάρκεια πολέμων, στο Ιράκ, στη Συρία, τα τελευταία χρόνια, τώρα αυτά τα 3 τελευταία χρόνια, στο Ιράκ το 2003
Γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρονται για αυτά που γίνονται στον πλανήτη και έχει μια έντονη έτσι, συμπάθεια για να ενδιαφέρουν και έχει και μια γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Καλησπέρα. This is about the only word I have learned up until now, but I hope to learn much this evening from you. Thank you very much for the invitation. Το καλησπέρα είναι ίσως η μόνη λέξη την οποία γνωρίζω από την γλώσσα σας, αλλά ελπίζω ότι σήμερα θα μάθω πολύ περισσότερα για σας από σας. Being one of the founding fathers or grandfathers of this World Social Forum and the European Social Forum, it sticks all of a sudden to my mind that we had in the European Social Forum the slogan "Another Europe is possible." Όπως είπε, είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ, και μία από τις φράσεις κλειδιά τις οποίες διατυπώνει το φόρουμ κατά καιρούς είναι ότι μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή. And as a matter of fact, in our reality and in our meetings of several ten thousands of people, also once in 2009 in Athens, we have been faithful to this, or tried to be faithful to this slogan. Και ότι σε πολλές από τις συναντήσεις που έγιναν στο παρελθόν, ιδιαίτερα το 2009, όπου έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα, μιλάει για συναντήσεις μερικών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, προσπάθησα να είναι πιστή σε αυτή τη διακήρυξη, σε αυτό το αίτημα. That's why we conceive of Europe, including Russia, including Turkey, and including a part of the Mediterranean, which is situated in North Africa. Έχουν τη θέση ότι θα έπρεπε αυτή η Ευρώπη στην οποία αναφέρονται να περιλαμβάνει, εκτός από τις χώρες που περιλαμβάνει τώρα, να περιλαμβάνει την Ρωσία, την Τουρκία και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Δεν είναι Ευρώπη. And if the in recent times the people, the networks, the social movements participating in the European Social Forum had one central slogan, "We all are Greeks," that has a deep meaning. Τώρα βέβαια η θέση την οποία έχουν αναπτύξει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ είναι ότι όλοι μας τώρα είμαστε Έλληνες και αυτό λέει έχει ένα βαθύτερο νόημα. Because we think that on the Greek issue there is a sort of a watershed between those who just have traditional concepts of democracy, of economic liberalism, of a sort of an internal peace project, and those who we believe are striving for a participatory democracy, a solidary economics, and peace not only inside Europe, but also outside Europe. Θα προσπαθήσω να τα θυμηθώ όλα αυτά βέβαια τα οποία ανέφερε ο Λίο. Λέει ότι η πεποίθησή τους είναι ότι σε αυτή την πολύ μεγάλη δεξαμενή, έτσι όπως αντιλαμβάνονται δηλαδή αυτό το αίτημα διαμορφώνει μία δεξαμενή μέσα στην οποία υπάρχει βέβαια η παράδοση της δημοκρατίας, του οικονομικού φιλελευθερισμού και της ειρήνης, αλλά ωστόσο η δική τους προσέγγιση πάει παραπέρα, πηγαίνει ας πούμε στην αλληλεγγύη, πηγαίνει σε μια οικονομία που χτίζεται από τα κάτω και πηγαίνει σε μια ειρήνη η οποία δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τις χώρες της, δεν είναι μια ειρήνη μόνο μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών, αλλά είναι μια ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο.
And we see that this fundamental contradiction of the two Europes, which are nowadays confronting each other on the case of Greece and on the case of Ukraine. Greece as a paradigm, is it possible to overcome economic liberalism, and Ukraine, is it possible to overcome the warmongering of the European Union? Και λέει ότι υπάρχει συνεπώς μια θεμελιώδης αντίθεση ανάμεσα σε αυτές τις δύο Ευρώπες, έτσι όπως τις σκιαγράφησε πριν από λίγο και σας τις παρουσίασα, μέσα στις οποίες υπάρχουν σήμερα δύο περιπτώσεις, δύο παραδείγματα. Το ένα είναι το ελληνικό και το άλλο είναι της Ουκρανίας, όπου στο μεν ελληνικό παράδειγμα σκέφτονται ότι υπάρχει δυνατότητα μιας υπέρβασης του οικονομικού φιλελευθερισμού, και σε ό,τι αφορά το θέμα της, το πρόβλημα της Ουκρανίας, ότι μπορεί να γίνει μια υπέρβαση του πολέμου, ο οποίος τώρα γίνεται εκεί, και όπως είπα πριν, σε αυτά τα δύο θέματα αντιπαρατίθενται δύο Ευρώπες, δύο ευρωπαϊκές, ας τις πούμε, λογικές. So, I came here principally to ask you about a way which could lead to the future, to another Europe, because the contradiction you have been involved, and you are involved, and you know exactly what I mean, is a symbol for the transformation of all Europe, not just of Greece, not just of southern Europe, but also of countries like my own, Austria, and also even in Germany. There is a discussion going on, there are mobilizations going on, and in some way you have to show us the way. Λοιπόν, εκείνο όμως που θα ήθελε είναι, πέρα από αυτά που λέει ή θα πει, είναι να μας ρωτήσει τι είναι εκείνος, ποιος είναι αυτός ο δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει στο μέλλον, σε μια άλλη Ευρώπη. Θεωρώντας ότι η δική μας δοκιμασία τώρα, έτσι όπως εμείς δηλαδή δοκιμαζόμαστε από την κρίση, είναι μια δοκιμασία συμβολική, έχει μια συμβολική σημασία, μια συμβολική αξία, για τις άλλες χώρες, και όταν εννοεί για τις άλλες χώρες τις ευρωπαϊκές, δεν εννοεί μόνο τις αυτές που μπορεί να αναφέρουμε συχνά, του Νότου ή αλλού, αλλά λέει και για την ίδια τη δική του τη χώρα, την Αυστρία, ή και για τη Γερμανία, καθώς υπάρχει μια συζήτηση, μια σημαντική συζήτηση σήμερα στην Ευρώπη, στην οποία μετέχουν και άνθρωποι από αυτές τις χώρες, πάνω σε αυτό το θέμα της δημιουργίας μιας άλλης Ευρώπης. There has been a lot of talk in these last days here in Greece now about the so-called Plan B. We have qualified it always. We had said we need an alternative structure of this future Europe. And I think that the Plan B is not something which has to be designed by finance ministers and people out there in Brussels, but the Plan B is something which starts at the community level, on the local level, and goes its way up to the regional level, and perhaps passing by the national level to an all-side European level, which is finally our common goal. Εδώ βέβαια κάνει μια αναφορά στο Plan B, αυτό που, για το οποίο συζητάμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα,
Ωστόσο, η προσέγγιση του είναι αρκετά διαφορετική από αυτό που συζητάμε εμείς εδώ, γιατί εμείς μιλάμε με όρους ευρώ, δραχμής ή τέλος πάντων, αυτά που όλοι γνωρίζουμε. Εκείνος θεωρεί ότι όταν μιλάει για Plan B, εννοεί ένα Plan B το οποίο δεν είναι αναγκαστικά κάτι το οποίο θα το δημιουργήσουν υπουργοί οικονομικών, δεν είναι δηλαδή μια δουλειά, μια διαδικασία που θα συντελεστεί, ας πούμε, σε αυτό το επίπεδο ή θα συντελεστεί στις Βρυξέλλες, θα αναζητηθεί αυτό το Plan B, αλλά αυτό πρέπει να χτιστεί από τα κάτω, είναι μια διαδικασία όπως την αντιλαμβάνομαι μακράς πνοής, όπου από το τοπικό επίπεδο θα αρχίσουν διεργασίες, θα πάμε στο περιφερειακό, θα πάμε στο εθνικό και θα πάμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και κάπως έτσι θα χτιστεί αυτό το Plan B. Talking about community, I recall being working for a considerable part of my life in Latin America. One expression, one symbol, which now covers all the intentions of progressive movements in Latin America, and that is the symbol of el buen vivir, good life. Εκείνο που λέει είναι ότι βέβαια η εμπειρία του είναι αυστριακός, αλλά από τη θα πρέπει να σας πω, έχει η δραστηριότητά του αναπτύσσεται εδώ και περίπου 35-40 χρόνια σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Βέβαια στην Αυστρία έχει ιδρύσει ένα κέντρο λατινοαμερικανικών σπουδών, το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και του τότε καγκελάριου του Κράσκι της Αυστρίας. Ωστόσο, οι περισσότερες δραστηριότητες γίνονται στη Λατινική Αμερική. Άρα η εμπειρία είναι από εκεί. Έλεγε ότι σε αυτό το θέμα της community, της κοινότητας, στο οποίο δίνει μια ιδιαίτερη σημασία, είναι μια έννοια συμβολική, είναι ένα concept, είναι μια ιδέα η οποία την επεξεργάστηκαν εκεί και στην οποία έδωσαν ένα περιεχόμενο, το οποίο είναι, για αν θέλουμε, και σκοπός, τον οποίο τον περιέγραψε ως buen vivir, δηλαδή ο σκοπός δεν είναι, όπως θα λέγαμε εμείς εδώ πολλές φορές, growth, ξέρω εγώ, ας πούμε, μεγένθηση, οικονομική μεγένθηση ή κάτι άλλο, αλλά είναι το ευζήν, είναι η αξιοβίωτη ανάπτυξη, θα μπορούσαμε να την πούμε, θα την έλεγε ο Ρόκος ο Δημήτρης, άλλος θα έλεγε βιώσιμη ανάπτυξη ή κάτι άλλο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι buen vivir, που σημαίνει να ζούμε καλά. Ευζήν. Είναι ευζήν, έτσι, και εγώ πιστεύω ότι είναι πιο κοντά στην έννοια του ευζήν. I'm not an expert in Greek affairs, but I know, being an anthropologist and interacting with many of my Greek friends, that this buen vivir is something which belongs to your identity as Greeks more than many other people in Europe. And that's why I think that the alternative, the Plan B, you have got it inside yourself, and it's just necessary to put it out, to give it a value structure which others can share. Like in our countries, confronting these old-fashioned neoliberal structure of economic growth, which is doing so much harm to the world. Thank you very much. Mm-hmm. Όχι ως ειδικός επί των ελληνικών θεμάτων, αλλά ως ανθρωπολόγος, θεωρεί ότι αυτή η έννοια του bien vivir, όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος, όπως θέλει να την πει, αντιστοιχεί σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική ταυτότητα. Θεωρεί ότι
Εμείς είμαστε πιο κοντά σε αυτήν την έννοια από ότι είναι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί. Πρέπει συνεπώς να την αναδείξουμε και να την αναδείξουμε ως μια αξιακή δομή και στη συνέχεια να την μοιραστούμε μαζί με άλλους. Μαζί με άλλους λαούς, σε αντίθεση με το όποιο αξιακό υπόβαθρο έχουν είναι οι φιλελεύθερες ιδέες, η νεοφιλελεύθερη οικονομική σκέψη και η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή που κυριαρχεί στις μέρες μας. Εδώ έκλεισε τον πρώτο κύκλο της ομιλίας του και θέλω να σας πω ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι σύντομοι κύκλοι, σύντομες τοποθετήσεις, όπου αμέσως μετά εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να θέσουμε τα δικά μας ερωτήματα προς τους ανθρώπους αυτούς για να το φέρουμε πιο κοντά σε αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει και θα θέλαμε να ακούσουμε τις απαντήσεις τους. Λοιπόν, είναι ο φίλος μας ο Καρλ Φισμπάχερ από το Labour Net της Αυστρίας. Labour και Net είναι δίκτυο, Labour είναι εργασία. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε αυτό που θέλω να πω και ότι είναι ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης της ενός κινήματος, θα έλεγα αλληλεγγύης προς τους Έλληνες σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Ένα κίνημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Είναι δημοσιογράφος, Καρλ Φισμπάχερ, και θα μας πει τώρα την δική του άποψη. Καλησπέρα. Good evening. Thank you very much for the invitation. Thank you very much. LabourNet Austria is a web newspaper and we are connected around the world with other LabourNets in Great Britain, Denmark, Germany, USA, Japan, South Korea and China. Το LabourNet είναι ένας δικτυακός τόπος, μια δικτυακή εφημερίδα, η οποία συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους εφημερίδες σε πολλές άλλες περιοχές, τις οποίες δεν τις συγκράτησα όλες. Συγκράτησα την Κορέα, συγκράτησα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις άλλες τις ακούσατε κι εσείς, νομίζω. Ιαπωνία, Γερμανία. Ιαπωνία, Γερμανία και ούτω καθεξής. And I'm also a member, like said, I'm a founding member of the committee in Austria, in Vienna, called Solidarity with the Resistance in Greece. And you have to know that we are in Austria and many people in Europe were very happy with the vote victory of Syriza and more happy with the referendum of Ochi, with the no against austerity, and so we had a little hope that, like Leo said, that this was the beginning of a changing in Europe. Greece is the beginning of the changing of austerity in Europe, leading by Germany to a social state in Europe. And therefore, we were very happy with these events in Greece. Εκείνο το οποίο λέει είναι ότι τα νέα από την Ελλάδα ήταν καλά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την σχημάτισε η κυβέρνηση, πήρε την πλειοψηφία στις εκλογές, ότι τα νέα ήταν επίσης καλά όταν ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι. Όλα αυτά δημιουργήσανε πολλές ελπίδες ότι εδώ συντελείται κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να ανακόψει αυτήν την προέλαση του μοντέλου το οποίο επιβάλλεται από τη Γερμανία ή από τις χώρες αυτές που είναι γύρω από τη Γερμανία στην Ευρώπη. Αφορά δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται εδώ, οι αντιστάσεις οι οποίες εκφράστηκαν εδώ και το ρεύμα που δημιουργήθηκε, το βλέπει σε αλληλεγγύη και σε αμοιβαία στήριξη με αντίστοιχες άλλες πρωτοβουλίες σε άλλες
περιοχές της Ευρώπης που θίγονται ή θα θίγουν σύντομα από την κρίση. We all know that also in Spain, Podemos is a very close ally of Syriza, and in the last months, in the elections, they had victory in the elections in many Spain cities, and maybe also in December there are national elections in Spain. Maybe Podemos win also there. They win the elections. Then we have a second state with a program against austerity for a social state. Βλέπει παράλληλα και στην Ισπανία μια τάση του κόμματος των Podemos, του κινήματος των Podemos, το οποίο το θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά στις αντιλήψεις και στις μορφές δράσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργείται και εκεί ένα μέτωπο αντιδράσεων, αντιστάσεων σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη, και θεωρεί ότι όπως πήγανε καλά στις προηγούμενες εκλογές, ήταν εκλογές περιφερειακές και δημοτικές, όπου το Podemos κέρδισε πολλές θέσεις στην αυτοδιοίκηση και στις περιφέρειες. Με τον ίδιο τρόπο, τον Σεπτέμβριο πιθανόν το κόμμα αυτό να μπορέσει να ισχυροποιηθεί κι άλλο και να ισχυροποιηθεί έτσι και μια πρόταση για ένα κοινωνικό κράτος. And maybe you know also that in Portugal exists a left socialist party, and the leader of this left socialist party said 2 months ago a very interesting speech when he said, we are the left socialist party said, and the leader also, we are against austerity and we are in solidarity with Syriza. Ακόμα και στην Πορτογαλία υπάρχει ένα κόμμα, ένα λεγόμενο αριστερό σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο είναι και αυτό ενάντια στην λιτότητα, και έτσι βλέπει και εκεί, ας πούμε, να επεκτείνεται αυτό το μέτωπο, το ευρωπαϊκό μέτωπο ενάντια στη λιτότητα. And you know, in all polls, this left social party is the leading party in Portugal. Και αυτό το κόμμα είναι αυτή τη στιγμή το κόμμα που έχει την πρωτοκαθεδρία, έχει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. But you know, we were a little disappointed when we got the informations from Brussels, when the Greek delegation in Brussels agreed under the pressure of the EU Troika with a really bad program where the Greek population has to suffer because of reduction of pensions, increase of the taxes on food, etc., and the privatization of state property. This was for us a defeat. Λέει ωστόσο ότι κάπως ευνηδιάστηκαν και δημιουργήθηκε μια θλίψη όταν ήρθαν τα νέα από την Ελλάδα, ότι η ελληνική κυβέρνηση κάτω από τις ασφυκτικές πιέσεις και τους εκβιασμούς τους οποίους δέχτηκε, αναγκάστηκε να υποχωρήσει, να υποκύψει και να δεχθεί να υπογράψει αυτήν την πρόταση, η οποία είναι μια πρόταση η οποία εν πάση περιπτώσει είναι μια πρόταση που περιέχει, ας πούμε, πολύ δυσάρεστα στοιχεία για την Ελλάδα, και θεωρούν ότι αυτό είναι με ένα κάποιο τρόπο μια μορφή ήττας. And we have all the informations what happened in Brussels. Because the EU Troika, that means the EU Central Bank, the International Monetary Fund, and all these and Junckers and all these politicians in Brussels had a really blackmail against the Greek delegation, against Tsipras and the new
Minister of Finance, and they said, when you, these bureaucrats in Brussels said to them, I read the protocol, yes, of in Brussels, they said to them, when you not agree with our program, with our austerity program, we will block all the money for Greece and would be cut off from any financial support, and they would see how the Greek population will sink even deeper into poverty. And in our committee, we summed up with this protocol, this is a criminal politics of the EU Troika against Greece. Από τις πληροφορίες οποίες είχαν από τις Βρυξέλλες και που τέλος πάντων μελετήσανε και τα στοιχεία, σχημάτισαν την εντύπωση ότι αυτή η EU, όπως την αποκαλεί Τρόικα, αυτή η Ευρωπαϊκή Τρόικα, και αναφέρθηκε σε ονόματα όπως τον Ντάιζενμπλουμ, του Γιούνκερ και άλλων, εκτός από τον Σόιμπλε, αυτοί ασκήσαν έναν σκληρό εκβιασμό στην ελληνική αντιπροσωπεία, με αυτά τα οποία εμείς βέβαια τα γνωρίζουμε εδώ, ότι υπήρχε μια πίεση για το τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση, τι θα γίνει με όλα αυτά, έτσι ώστε να τεθεί, ας πούμε, το δίλημα, ας πούμε, της φτώχειας, ας πούμε, της περαιτέρω, ας πούμε, εκτόχευσης του ελληνικού λαού. The Austrian Committee in solidarity with the resistance understands that the main enemy is not Syriza, the main enemy in Europe is the EU Troika. Και βγαίνει το συμπέρασμα, δηλαδή για αυτούς το συμπέρασμα είναι ότι, εντάξει, αυτό υπόθηκε και πριν, ότι ο εχθρός, γιατί όλοι γνωρίζουμε πώς παρουσιάζεται και από τα μέσα αυτή η αντιπαράθεση που έτσι όπως εξελίχθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της EU Troika, όπως την αποκαλεί, ότι ο εχθρός δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση, το πρόβλημα δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση, το πρόβλημα είναι η Ευρωπαϊκή Τρόικα. I'm interested what you will say in the discussion, that our opinion is that the critique of the Tsipras leadership, we understand, was in a big dilemma, and the delegation of Greece in a big dilemma, because 18 ministers of finance and the premier ministers were against the Greek delegation on the one side, and on the other side, Tsipras knows and the Greek delegation know that a majority in Greece is in favor to stay in Europe, in the EU Union, and to stay in Euro. And this was the big contradiction where the Greek delegation exists in Brussels. It was a big, big problem for them to stay in on the one side, a majority in Greece is for staying in Europe, in the EU, and in the Euro. And on the other side, we have EU bureaucrats who propose Greece a strong austerity policy. Θεωρεί ότι υπήρξε ένα μεγάλο δίλημα, τέθηκε ένα μεγάλο δίλημα στην ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Το δίλημα είχε σχέση και με το θέμα του μένετε ή δεν μένετε στο ευρώ. Η ελληνική θέση βρέθηκε σε μια δική της αντίφαση, η ελληνική αντιπροσωπεία, διότι ήθελε να μείνει στο ευρώ, από την άλλη μεριά η πίεση ήταν εξαιρετικά μεγάλη, ότι για να μείνετε στο ευρώ θα πρέπει να δεχτείτε, ας πούμε, την πολιτική αυτή της λιτότητας. Για όλα αυτά, επειδή και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι κάπου τον ξεπερνάει το πρόβλημα, είπε ότι θα ήθελε πολύ να ακούσει εμείς πώς το αντιλαμβανόμαστε, εμείς πώς το βλέπουμε αυτό το δίλημα και πώς το αξιολογούμε. Πώς αξιολογούμε και την στάση της ελληνικής κυβέρνησης. And finally, I would say, in our committee work many anti-capitalist comrades, and we
understand that many left, radical left parties in Austria and in Europe are very sectarian, and it's necessary that all these radical lefts should unite in a committee, in an action of unity, and to force, to win big masses of the democratic population in Europe to come to a mass movement in solidarity with the Greek population, and therefore solidarity with the resistance in Greece. Thank you very much. Εκείνο που μου είπε στο τέλος είναι ότι σε αυτήν την επιτροπή τουλάχιστον στην Αυστρία, αλλά και σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουν, είπαμε για το LaborNet, και που βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες, σε αυτόν τον χώρο που έχει δημιουργηθεί και υποστηρίζει την Ελλάδα, συγκλίνουν πολλά διαφορετικά ρεύματα. Μέσα σε αυτά υπάρχουν και ορισμένα ριζοσπαστικά ρεύματα, ή ρεύματα της αριστεράς, τα οποία όμως κατά τη γνώμη του ορισμένες φορές οδηγούνται σε κάποιες, θα τις έλεγε, σεκτέριαν, σεκταριστικές απόψεις, οι οποίες είναι έντονα ιδεολογικοποιημένες και τις οποίες θεωρεί ότι αυτές δημιουργούν ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την δημιουργία μιας ευρείας ενότητας. Πιστεύει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα αλλά και κάθε χώρα η οποία θα βρεθεί στην ίδια θέση είναι ένα δημοκρατικό κίνημα, πολύ ευρύ στην σύνθεσή του δημοκρατικό κίνημα από ανθρώπους, από δημοκράτες, οι οποίοι θα υποστηρίξουν αυτές τις χώρες, όπως και τη χώρα μας, και θα αντισταθούν σε αυτές τις πολιτικές της λιτότητας. Christian Raffner. Christian Raffner. Better you present yourself as they did the others. So he forgot everything. No, I know you have books written in Greek, and I will present you. I will present you. In an exhaustive, provoke. Λοιπόν, ο Christian έχει γράψει. Εκτός των άλλων, και σαν δημοσιογράφος γράφει πάρα πολλά άρθρα, αναλύσεις για τα θέματα της Ελλάδας, έχει γράψει και δύο βιβλία πρόσφατα και τα δύο έχουν αναφορά στην κρίση. Αυτό που συγκράτησα με πολύ ενδιαφέρον είναι το ένα, αναφέρεται στην κρίση, είναι μια μελέτη όμως κυρίως από αυτές που γνωρίζουμε από την οικονομική σκοπιά. Είναι μια οικονομική κριτική ανάλυση της κρίσης. Το άλλο του βιβλίο όμως είναι ένα βιβλίο το οποίο κινείται σε άλλους χώρους, σε άλλες σφαίρες. Ταξιδεύει στην ελληνική σκέψη, στην ελληνική φιλοσοφία. Δεν είναι Καζαντζάκης, είναι who else? El Greco. Ο El Greco. Και μέσα από μία έτσι περιήγηση σε αυτές τις μορφές αναζητεί κάποιους, θα έλεγα, ιδεότυπους, αναζητεί κάποια στοιχεία τα οποία του επιτρέπουν να με τα οποία προσπαθεί να συλλάβει κάποια στοιχεία της σημερινής κρίσης και της πιθανής όποιας από ό,τι μου έχει εξηγήσει, αλλά θα σας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Ladies and gentlemen, the most important thing about my books is that I get invited in Austria to speak on panels like this or to present my books. And so I have the chance to talk about Greece quite frequently. But when I do so in Austria, I'm the one in the building who knows most about Greece. It's not so here because you know much more about Greece and the crisis than I do. So I feel a little shy, but anyway. Λέει ότι τα βιβλία του τα έχει παρουσιάσει αρκετές φορές σε κάποιες περιπτώσεις εδώ στην Ελλάδα. Ωστόσο, εκείνο που ήθελε να πει είναι ότι στην Αυστρία λογίζομαι ως κάποιος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ελλάδα. Όμως εδώ τώρα που βρίσκομαι μεταξύ σας, αισθάνομαι ότι
γνωρίζω πολύ λιγότερα από εσάς και μας περιμένω. I can tell you from these gatherings in Austria with grassroots people, various people who are interested in Greece for some reason, that the debate has been opened. The debate about what kind of Europe we want, and many people feel, although they may not have valid information, but they feel that there's something going wrong with this Europe. Especially with the European politics according to Greece. Από ό,τι λέει, έρχεται σε επαφή με κόσμο. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση στην Αυστρία. Γίνεται μια έντονη συζήτηση, μια έντονη αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της Ελλάδας. Και διακρίνει ότι όλο ένα και περισσότερο υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι κάτι πάει λάθος με τη σημερινή Ευρώπη. My dear friend Luisa Grontieri, who is with us tonight and helped me a lot with the research and the preparation of the book writing, sometimes calls me a romantic. And up to now I didn't get if she means it as a compliment or as a criticism. Λέει ότι η φίλη του που βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας πολλές φορές του αποδίδει τον χαρακτηρισμό του να τον χαρακτηρίζει ρομαντικό. Και βέβαια δεν έχει αντιληφθεί ως τώρα εάν αυτό λέγεται με την ως έπαινος ή ως λέγεται με μια κριτική διάθεση. And my romanticism is incurable. Βέβαια έχει δίκιο, λέει, είμαι από ό,τι φαίνεται ρομαντικός και ο ρομαντισμός μου είναι αθεραπεύτος. On the way here in the radio, when we found the ERT station, which is operating again, and I'm very happy about that, we found a program with Mikis Theodorakis speaking about his work and speaking about a piece of music I like very much, το Άξιος Εστί. Ότι στο ΆΡΤΕ το πρόγραμμα, το οποίο ξαναλειτουργεί, υπήρξε μια εκπομπή με τον Μίκη Θεοδωράκη και εκεί ακούστηκε και το γνωστό άσμα, το Άξιον Εστί, το οποίο το αγαπάει πάρα πολύ. When I came to Athens the first time 3 years ago, just by chance it happened, I listened to this music on the rock of the Acropolis, together with 6,000 people, mostly from Greece. And Germans. And German people. And you were there as well? Yes. Okay. Germans as well. Πριν από 3 χρόνια, όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα, άκουσε το Άξιον Εστί στους πρόποδες του βράχου της Ακρόπολης, μαζί με άλλους 6.000 Έλληνες, είπε, και τον διόρθωσαν από κάτω κάποιοι φίλοι του που παρευρίσκονται και λένε μέσα στους 6.000 υπήρχαν και κάποιοι Γερμανοί. Now, I learned that the lyrics of this piece of music are far from being easy. It is lyrics of a Nobel Prize winner, Elitis, and it is very intense poetry. And yet, at some points, all the 6,000 people sang together with the singer. The verses they know, and I'm sure you know them by heart as well. For instance, this famous song about the one swallow, unable to make the summer come, in Atoelidoni. And I heard this song many times afterwards during demonstrations in Athens and Thessaloniki. Του έχει κάνει εντύπωση βέβαια το ότι αυτού του τραγουδιού η στίχη είναι δύσκολη. Είναι του ποιητή του που είχε πάρει και το βραβείο Νόμπελ του Ελίτη. Του έχει κάνει όμως ιδιαίτερη εντύπωση το ότι οι Έλληνες το τραγούδαγαν, οι 6.000 αυτοί άνθρωποι, γνώριζαν τους στίχους και το τραγούδαγαν και έχει ακούσει αυτούς τους στίχους και σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και σε διαδηλώσεις. Ιδιαίτερα στάθηκε στο ένα το Αηδόνι. Ένα το Χελιδόνι. This experience made me dare to write one sentence in my book
that goes, a people that produces this kind of music and sings it and knows it by heart cannot be crushed and cannot be destroyed even by a stupid European politics. Άνθρωποι οι οποίοι απαγγέλουν αυτούς τους στίχους, τους γνωρίζουν απ' έξω και τους απαγγέλουν, δεν μπορούν να συνθλίβονται από, δεν επιτρέπεται να συνθλίβονται από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πολιτική. Although I'm a romantic, I of course I'm aware of many problems in Greek politics and in the Greek society. And it was also Mikis Theodorakis, who by the way sat 6 meters from me during the performance of his To Actionisti. So I was very close to him, but I was unable to speak to him, unfortunately. He held a very important speech in 2012, where he said, Greece needs healing, but it needs not to be destroyed by an austerity politics. And I think that both aspects are true. These politics of Europe are wrong, and yet Greece needs a lot of healing, and the cure must come from the Greeks. Healing, sorry. Healing, cure, a cure, betterment. Healing, the doctor heals you. Yes, yes, healing. Ήταν 6 μέτρα από τον Μίκη Θεοδωράκη τότε σε αυτή τη συναυλία. Τότε τον άκουσα να λέει το 2012, να λέει κάποια πράγματα που τα βρίσκει ενδιαφέροντα, γιατί εκτός από ρομαντικός γνωρίζει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και τον άκουσα να λέει τον Θεοδωράκη ότι η Ελλάδα χρειάζεται θεραπεία, άρα συνάγεται ότι υπάρχει νόσος. Ωστόσο, δεν συμφωνεί με αυτές τις... η θεραπεία δεν είναι οι πολιτικές της λιτότητας, της ακραίας λιτότητας. But I mean, Greece has a lot to tell to Europe, not only how bad politics can become, but also to teach Europe a lesson about solidarity. Εκείνο το οποίο θέτει είναι και αποτελεί αντικείμενο του πρώτου βιβλίου, είναι το τι μπορεί να διδάξει η Ελλάδα την Ευρώπη. Γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί να διδάξει την Ευρώπη πολλά πράγματα τα οποία πάνε και πέρα από τη σφαίρα της οικονομίας. One of the, my interview partners during my research for the first book was a certain Yanis Varoufakis. I don't think you know him. And I talked to him about, I mean, it was in 2013. Syriza was a possibility, but you could not be sure that they would come to power. And I asked him, so what if there is a change in Greece in politics? And if Greece will be ruled by an alternative way, a leftist party, what can they do in this framework of Europe? What can you do? Στο πρώτο του βιβλίο συνεργάστηκε με τον γνωστό, λέει, μάλλον πρέπει να τον γνωρίζουμε, αν τον γνωρίζουμε, τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, και του έθεσε το ερώτημα ότι ήταν 2013, φαινόταν ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν επέλθει μια πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και αν η Ελλάδα κυβερνηθεί από ένα κόμμα της αριστεράς όπως είναι, ισχυρίζεται ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ο καθένας έχει τη γνώμη του, τότε πώς θα κυβερνηθεί, τι θα κάνετε, ας πούμε, του ρώτησε, με ποιο τρόπο, ας πούμε, το κυβερνήσετε. It is a really difficult situation in Europe now, because it is very hard to change anything. In this situation you may need a clown. A clown in the castle, who, like the children, tells the truth, and who, like a child that doesn't want anymore, says no, ochi. This may be the role of a Syriza government, this may be the role of a new Greece.
του απάντησε, λέει ο Βαρουφάκης, ότι η κατάσταση στην Ευρώπη τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξεις οτιδήποτε. Ίσως συνεπώς χρειάζεται ένας κλόουν μέσα στο κάστρο, ο οποίος πρέπει... Αν άκουσα καλά. Γενετοποιός, ναι, εντάξει. Ναι. Ο οποίος θα μιλήσει στα παιδιά, αν κατάλαβα καλά. Ως παιδί θα πει την αλήθεια. Ως παιδί θα πει την αλήθεια. 2 years later, the clown in the castle has said his no. And it's obvious to the whole of Europe that this Eurozone and this European Union is, as it is in a fairy tale, is naked. Like, you know, maybe there is a fairy tale where the king thinks he has very nice clothes, and yet he's naked. And the child says, but he doesn't wear anything. And this is the situation now. It is crystal clear that Europe doesn't wear any clothes. It is entirely money-driven, capital-driven, and this has to change. And the Ochi, the broad Ochi in Greece, was not only the Ochi of a party, but the Ochi of a people, although I respect the reasons that were there to say yes as well. But now we have this Ochi. And I think what has to do for the future, we have to try to give a future to this Ochi. It is not done with. It is not over. One country in Europe said no to this destructive austerity politics, and maybe with the time coming, others will join in. Είπε λοιπόν ότι το παιδί είπε όχι, και αυτό το όχι ήταν προς την Ευρώπη, προς την Ευρωζώνη, η οποία εμφανίζεται γυμνή, όπως ο βασιλιάς φανερώθηκε γυμνός. Αυτή η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη η οποία κατευθύνεται αποκλειστικά από τους νόμους του, τη λογική του κεφαλαίου. Αυτό το όχι στην Ελλάδα δεν ήταν το όχι ενός κόμματος που υπόθηκε εν ονόματι ενός κόμματος ή από ένα κόμμα. Ήταν το όχι ενός λαού, ο οποίος και γι' αυτό αξίζει να υπάρξει μέλλον σε αυτό το όχι. Το παιχνίδι δεν τελείωσε. Και ότι ελπίζω ότι σύντομα και άλλοι λαοί θα έρθουν να μας συναντήσουν. I have seen a lot of solidarity groups that were founded through the crisis, during the crisis, but also before the crisis. And I was deeply touched by the intense work that is being done there. Solidarity groups that, for instance, Mirmingi in Kypseli in Athens, where people who have money and people who don't have money together stand in front of the supermarkets and ask people to buy something for them. Or another example, where they organize markets without middlemen to get the prices down for the food, and the farmers who sell the food, they leave some of their products for free for those who have no income, for the poor people in the region. Επισκέφθηκε εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχει δύο ομάδες αλληλεγγύης, τον έχει αγγίξει η προσπάθειά τους, η προσπάθεια αυτή εμπεριέχει το στοιχείο της αλληλεγγύης, είδε ανθρώπους στα σούπερ μάρκετ, είδε ότι υπάρχουν άνθρωποι πλούσιοι και φτωχοί, οι οποίοι κάπως υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ τους, υπάρχει οργάνωση αγορών, υπάρχουν farmers, οι οποίοι, αγρότες οι οποίοι πουλούν άμεσα τα προϊόντα τους, και όλα αυτά εγγράφονται μέσα σε μια λογική, σε ένα κίνημα αλληλεγγύης. Now the system we are suffering from is called European Union, and yet it tears us apart. It's called a common currency, but it destroys our democracy. This cannot be the true way. And I think these solidarity groups and also the solidarity clinics all over Greece, we have to see that a lot of work is
already been done. And whenever we speak about the future, we should bear in mind that there are structures already that teach us to become solidarian for the future. Anyway, times will be rough, and we have to stick together in the future. Αναφέρθηκε και πάλι επικριτικά όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την τροϊκανή δημοκρατία όπως την αποκάλεσε. Είπε ωστόσο ότι υπάρχουν αυτές οι ομάδες αλληλεγγύης, υπάρχουν αυτές οι κλινικές που έχουν φτιαχτεί, υπάρχουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Συνεπώς υπάρχουν δομές αλληλεγγύης για το μέλλον. Βέβαια, οι καιροί είναι δύσκολοι. Let me tell you a very short story about Konstantinos, a guy I met who is a volunteer worker in one of the social clinics in Athens. And he was in his 60s and he was very nice, his English was fluent. And so I decided to do an interview with him, a television interview. And I asked him, well, Konstantinos, why are you working here? He told me he was on pension. So you're a pensioner. Why do you work here? Why do you give your leisure time for this? And he said, I see that my people needs me. I see so many people in need, so I cannot but help them. I asked him, so what was your job before you went on pension? And he says, well, I was a diplomat. I said, what kind of diplomat? And he said, I was the Greek ambassador in Prague. So the Greek ambassador now works in the solidarity clinics. And I was really touched by this. And I asked him, now, Konstantinos, if you would meet your former colleagues, the European diplomats, again, what would you tell them? And now, Konstantinos, obviously a romantic like myself, thought a while and then he said, I would quote Hemingway, to whom the toll bells. The bell rings for you, Europe. Thank you. Συνάντησε έναν άνθρωπο, έναν ο οποίος δούλευε σε ένα κοινωνικό ιατρείο. Το όνομά του ήταν Κωνσταντίνος, ήταν εθελοντής, βοηθούσε σε ένα κοινωνικό ιατρείο. Του πήρε συνέντευξη, έμαθε ότι είναι συνταξιούχος. Και τον ρώτησε γιατί είσαι εδώ, του είπε ότι πρέπει να βοηθήσω τον κόσμο, να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Όταν όμως τον ρώτησε παραπέρα τι δουλειά κάνεις, τι δουλειά έκανες, είπε ότι ήταν στο διπλωματικό σώμα και μάλιστα ήταν τον τελευταίο καιρό ήταν Έλληνας πρέσβης στην Πράγα. Πέρα από την έκπληξή του, τον ρώτησε τι θα έλεγε σήμερα στους συναδέλφους σου, τους Ευρωπαίους συναδέλφους σου, και είπε ότι θα τους έθετα το ερώτημα από το έργο του Hemingway, το για ποιον χτυπάει η καμπάνα, και η απάντηση θα ήταν ότι η καμπάνα χτυπάει για την Ευρώπη. Θα μας μιλήσει ο Ραλφ Λέοναρντ, δημοσιογράφος στην εφημερίδα του Βερολίνου, την Tageszeitung, ο οποίος πέρασε 15 χρόνια στη Λατινική Αμερική. Να σας πω ότι ορισμένοι από τους φίλους που μιλούν σήμερα εδώ, ένας λείπει μάλιστα, είχα και ένα απόσπασμα από ένα εξαιρετικό άρθρο του, θα αναφερθώ στο τέλος σε αυτό. Έχουν παρακολουθήσει πολύ από κοντά τις κρίσεις στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, κάποιοι ας πούμε στην Αργεντινή, κάποιοι εδώ, και πολλά από τα άρθρα τους έχουν αναφορές οι οποίες προσπαθούν να επισημάνουν ομοιότητες και διαφορές, αλλά είναι ένας καμβάς πάνω στον οποίο χτίζουν και την δική τους ανάλυση τώρα για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο Ραλφ Λέοναρντ, νομίζω θα μιλήσει με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι προηγούμενοι ομιλητές. Yes. Ευχαριστώ, Ευαγγελίστα. I have no idea what you told them about me. Δεν ήθελα. Δείξε το. Yes. καλησπέρα.
I'm not here as an expert. I write for this paper in Germany, the Tageszeitung, about Austria, about Hungary. I used to write a lot about Latin America and some countries in Asia. What I know about Greece, I know as an interested reader of newspapers, somebody who watches the television and listens to the radio. Δεν είμαι ένας ειδικός στα θέματα της Ελλάδας. Συνήθως γράφω για χώρες όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία. Ωστόσο, παρακολουθώ ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαβάζω και ενημερώνομαι. So when we were preparing this meeting, my friend said, well, you write for a German paper, you have to assume the paper of Mr. Schäuble and all the neoliberal finance ministers, so that the discussion doesn't get too boring. Και όταν κάτσαμε και τα κουβεντιάσαμε, ορισμένοι φίλοι του του είπαν ότι γράφεις σε μια γερμανική εφημερίδα, σε μια εφημερίδα του Βερολίνου, καλά θα ήταν να μας πεις για την γερμανική λογική, πως η Γερμανία, πως ο Σόιμπλε, εν πάση περιπτώσει, βλέπει την ελληνική πραγματικότητα, το ελληνικό ζήτημα, έτσι ώστε να δώσει σε αυτή την οπτική και τελικά η συζήτησή μας να μην, είναι, να μην γίνει και βαρετή. All right, before defending Mr. Schäuble, I'll tell you what I noticed as a consumer of news. When the Syriza government came in and Yanis Varoufakis took office, all the channels in Germany, in Austria, they had one thing in common introducing Mr. Varoufakis. He doesn't wear a tie. He wears his shirt outside his pants and he smiles. Πριν υπερασπιστώ την πολιτική του Σόιμπλε, θα σας πω τι είδα στις ειδήσεις στην Γερμανία όταν ανέλαβε υπηρεσία ως υπουργός ο Γιάννης ο Βαρουφάκης. Τότε είδα τις ειδήσεις όλοι ασχολιόντουσαν περισσότερο με το πώς είναι ντυμένος, τι φοράει, ξέρω εγώ, αν φοράει γραβάτα, δεν φοράει το σακίδιό του και ούτω καθεξής. There was very little information about what he really said, what he proposed as alternatives to the plans of the European Union. Why does the European Union always say "ochi" when Greece proposes something? Ήξερε, έμαθε πάρα πολύ λίγα πράγματα, είχε πολύ λίγες πληροφορίες για το τι προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, ο Γιάννης Βαρουφάκης συγκεκριμένα, ποιο είναι το πλάνο και επίσης με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε να αντιληφθεί και στο γιατί λέει όχι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν προτείνεται κάτι από τη μεριά της Ελλάδας, από τη μεριά του Βαρουφάκη. The EU has given itself a very rigid framework when the common currency was going to be introduced, in order to prevent cases like the case that happened with Greece. Everybody knows that Greece cheated its way into the Eurozone, but everybody knew about it. So, somebody is cheating, but if all the others look the other way, they are also to blame. And the problem with the with this rigid framework is they don't know how to deal with such a case. Λέει ότι όταν αναφέρεται βέβαια στην ΟΝΕ, η οποία όταν δημιουργήθηκε,
δημιουργήθηκε πάνω σε ένα πολύ άκαμπτο, άκαμπτο πλαίσιο, δημιουργώντας αυτό το κοινό νόμισμα, και αυτό ήταν εμπολής και για να μπορεί να αποτρέπει, να προλαμβάνει καταστάσεις όπως αυτές που δημιουργήθηκαν τώρα με την περίπτωση της Ελλάδας. Η Ελλάδα από τη μεριά της, σαν να λέμε, δοκίμασε την τύχη της, προκάλεσε την τύχη της όταν αποφάσισε να προσχωρήσει στην ΟΝΕ, και βέβαια λέει ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν δύσκολα, γιατί σε τέτοια άκαμπτα πλαίσια, σε αυτό το άκαμπτο πλαίσιο δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια, δεν υπάρχουν και πολλές δυνατότητες να χειριστείς θέματα όπως αυτά τα οποία, όπως αυτό που παρουσιάστηκε τώρα μες στην περίπτωση της Ελλάδας. And I think the EU is dealing with Greece the way it is dealing with Greece is not because they are intrinsically bad people, but because they have very little imagination. They have all gone through the same schools of economics, and they don't conceive of any alternatives. And they, although they may not believe in what they are proposing, because it has proved it doesn't work so many times, they just lack the imagination to think of something different. And they say you can't change the rules just because the rules we have are not working. Λέει ότι έτσι όπως αντιλαμβάνεται τα πράγματα, η εν πάση περιπτώσει κάνει αυτή την υπόθεση, ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την Ελλάδα με τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζει, αυτό δεν είναι γιατί είναι μέσα τους, είναι κακοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουμε απέναντί μας. Δεν γίνεται δηλαδή από κακότητα ή από κάποιους άλλους λόγους, αλλά γιατί έχουν μια πολύ περιορισμένη φαντασία η οποία να τους επιτρέπει, μια δυνατότητα δηλαδή, η οποία να τους επιτρέπει να πάνε πιο πέρα και να συλλάβουν άλλες εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος σαν το ελληνικό πρόβλημα. Δεν αντιλαμβάνεται πώς συνεπώς θα μπορούσε να τεθεί αλλιώς το ζήτημα, καθώς αυτοί δεν μπαίνουν τόσο στην λογική μιας άλλης εναλλακτικής πρότασης, αλλά σταματάνε στο σημείο εκείνο που λένε ότι υπάρχουν rules, υπάρχουν κανόνες, εσύ δεν πειθαρχείς στους κανόνες. Άρα λοιπόν εδώ είναι το πρόβλημα, ότι εσύ δεν πειθαρχείς τους κανόνες, πρέπει να πειθαρχείς τους κανόνες. Δεν μπαίνει, δεν βάζει το μυαλό του να πάει παραπέρα και να πει καλά αυτό το πράγμα δεν περπατάει. Αφού δεν περπατάει, που το βλέπουν και ήδη λέει ότι δεν περπατάει, αφού δεν περπατάει πρέπει να αναζητήσουμε κάτι άλλο. Αυτό αυτή τη στιγμή το θεωρούν ότι δεν είναι το θέμα. Δεν πάνε σε αυτό, δεν κάνουν αυτό το βήμα. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. So much to what I said. To come to an end, there is one element which also is quite important. All the European governments are driven by opinion polls, and right-wing populist parties which are gaining ground almost everywhere, and it is very unpopular to give money to Greece. The general perception is the Greeks always say, give us your money, we know how to squander it. Although we know this is not so, or at least not generally so, the
populist parties know how to take advantage of the situation, and they get a lot of votes saying no more money for Greece. Το άλλο το οποίο θέτει, το οποίο βέβαια νομίζω μας έχει υποθεί αρκετές φορές στη διάρκεια αυτής της, των συζητήσεων πάνω στη διαπραγμάτευση, είναι ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι αντιμέτωπες με εκλογές στη χώρα τους. Οι εκλογές στη χώρα τους επηρεάζονται τα αποτελέσματα από ανερχόμενα λαϊκιστικά κόμματα, τα οποία λένε ότι δεν μπορούμε να δίνουμε, δεν είναι διατεθειμένα να δίνουν, όπως λένε, χρήματα στους Έλληνες. Επικαλούμενα μάλιστα ότι δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα στους Έλληνες για να τα ξοδεύουν όπως αυτοί θέλουν. Και αυτά τα κόμματα κερδίζουν πόντους από αυτήν την ρητορία. Πράγμα το οποίο θεωρεί ότι είναι άλλος ένας παράγοντας που δυσκολεύει τις κυβερνήσεις αυτές, τις 18 που λέγαμε και πριν, στο να πάρουν μία άλλη θέση που εμείς θα τη θεωρούσαμε, θα τη θέλαμε πιο ευνοϊκή απέναντι στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Thank you. Να πω ότι ακούσαμε τους ομιλητές, έδωσαν την δική τους οπτική, όπως είπαμε, σαν μια πρώτη προσέγγιση. Εμείς θα είχαμε αρκετά ερωτήματα να κάνουμε. Είπαμε να δώσουμε ένα προνόμιο σε 2-3 από εμάς να κάνουμε μια πρώτη ερώτηση, η οποία απλά θα θεμελιώνει λίγο το ερώτημά μας. Να απαντήσουν και βέβαια στη συνέχεια να σας δώσουμε το λόγο να θέσετε ερωτήματα. Θα ήθελε είτε ο φίλος ο Μωρίς Γκοντελιέ είτε ο Ζαχαρίας ο Δεμαθάς να ξεκινήσουν πρώτοι να θέσουν κάποιο ερώτημα στους ομιλητές. Listen to our friends, and I share a lot with them. So they forget a lot of problems and of solutions, I think so. You know, when I came first time to Greece, it was 50 years ago. 50. I was a young man, and Greece was poor. After it happened to me that I met a Greek woman, so my life changed. That was 20 years later. And after, for 30 years, I saw a bettering of life, a big change in Greece, a lot of transformation, positive transformation. I tell you an anecdote. All the last new cars I could not see in France, I was finding in Greece. The last Toyota, the last so and so. And my belle-mère, you know, my mother-in-law, when I was in the kitchen, everything was new. From Germany, from everywhere. So the Greeks were developing and using a lot of things from outside. Okay. It was only 4 or 5 years ago that we realized that something was going wrong. Okay. Something was going wrong. Not only in Greece, but also in my country and so on. You know that in France we have a debt colossal. You know that the British have a more colossal debt. You know that the Americans have the best debt in the world. And the debt of the Americans is in China. Okay? Okay, you know that. Yeah. And in France now the third party is Marine Le Pen. Is a neo-fascist party and growing and growing and growing, okay? That is the consequence of European also development. So there are many aspects of the development of Europe. I was in Germany with Lina when the wall
collapse. We are very proud to be European and to go from East, West Germany to East Germany without any control, political, no? Or policier, no? We were. So we were very proud and pleased to be European. And when Greece entered into, we did not know about the fake of the statistics and so on. We were happy that Greece was in Europe, because Europe is a Greek name, is the goddess Europe, no? It's okay. And when we were young, people like me, educated, we were forced to learn ancient Greek plus Latin, no? So that is the background. Background. Now, I don't understand what you say with Plan B. There is no Plan B in Greece, it seems. No Plan B. I was very pleased to when Tsipras called for a referendum, because 62% of the people, they voted for Oshi, no? So it gave a popular force to Tsipras. And for me, Tsipras is exactly the kind of politician Greek need now. Out Samaras, out all these people, it's finished. But they will come back. They will come back sometimes, I am sure. Next election, you will see. So it is very difficult. I think if Tsipras was right to have the referendum in order to for Greece to stay in Europe. That was the contradiction, you say, the double project. To stay in Europe and after to solve the problem of the debt. But to solve the problem of the debt is a long process. And already some of the countries, they know that Greek will never repay the debt. So we have to cut the debt, not to eliminate. I was very shocked when I understood that some Greeks were saying that Tsipras has betrayed the people. Exactly. It was scandalous for us in France. We were with Tsipras because of the referendum and so on and so on. And after that, we read in the press that Tsipras was betraying the Greeks because he has not solved in 1 week the problem of the debt. Greeks are not babies, no? The paradise is not coming to Gavrio or to Athena. Paradise is not there. For the problem is to solve the problem with time. With time. And not to say that, okay, tomorrow, no debt. It's impossible. If Greece had gone out, how could you pay the civil servant if there is no money in the state? If the banks have no money because of 260 billions of euro came out of Greece, no? And so on. So how can you pay the petrol tomorrow? It will be more expensive. But the problem is political and cultural. I mean, Hollande first, if you remember the last day, Merkel came with Chablé for the Grexit. It was clear. Out the Greeks. Out. The Germans, out. No? They don't accept. They are good Protestants, and the Protestants, they have to pay for their sins. You know, they do like Catholic and Orthodox, we sin, and after we sin again, after going to church. You understand? We have not the same culture. Culture. But you know, it's what I say. What is going on now, it seems, is for the first time, the population, not all the parts of the population, because a lot of money came out of Greece, and it is a part of Greece which does not like Greece too much.
but likes money more, okay? Like the same in France, the same everywhere, in Spain also the same. But the population say, we cannot accept this sort of policy which does not create growth. Because the problem, how can you pay debt if you have no growth? It's impossible. Impossible. So there is a deep contradiction, and the population knows that. If we have no growth and no development, we cannot pay debt. And so we have to cut the debt. But this policy to respect the population and to develop growth and not the financial profit, because we are not in a abstract world. We are in a world in which financial capital is the top and control commercial capital and industrial capital. We are under the control of finance, not only of commerce and so on, finance first. If you remember the subprime problems in the States, 3 million of black and poor people, they lost their house. It was dramatic, tragic, and no problem. So some people decided, subprimes, profit, 3 million of people without, that is a sort of class, of a class struggle in some of a class situation, you understand? So I think Greece may be of the excess of bien-être, enfin, bien vivre de la Grèce, no? Kali Zoe, no? Maybe the Greeks through Tsipras and Syriza and so on and so on, they have provoked a shock, an international shock in Europe. We can say no, and you will change, you in Brussels, and Schauble will change also, and so on. Or he will go out, maybe. I hope so. I am not German, I am just French, so, you know. Divan, you understand? And it is why I think there is no, I don't think the local people will develop the plan B, as my friend, colleague, anthropologist, no? I don't think so. You have to pay the petrol, you don't have petrol. You have to pay the cars, you don't produce cars. So we depend on a market international economy. It depends. It's difficult to overcome completely, but locally. But the state. So what was very interesting in Europe, at least in my country, was the problem, what is state? Because the Greeks are accused to have no state, or to have a fake state, or to have a jolly state, no? Something nice, but useless, in some way. They are accused to have a state which is not a real state. Why? Because of the fees, tax, and so on and so on. So in some way, the same in Spain, the same in Portugal. Problem of state, control of state by the population, or control of state by the population. So, in fact, in Europe, we face a lot of problems now. We face the dictatorship of finance. The dictatorship of finance. We face the contradictions of state. And so, it is very important what the Greeks have done in some way. Because we are not going to accuse corruption and so on. That is, I hope, the past. The problem is to the future. And the future is nearly, I should say, it is a metaphor. It is a, okay. It is nearly revolutionary. Change the state, change the way
to govern. You know, it is democracy. In some way, it is more democracy because it is very difficult to overcome the problem without democracy. I mean, in some way, the election of Syriza and the attitude of Tsipras is, for me, is something which is very positive. Because he can capture something from the force of the people and reconstruct a state and protest and fight against the European Bruxelles and so on. You don't understand my position? So, if you have to translate all my difficult thoughts, I will stop. Ομιλητής ήταν ο Μωρίς Γκοντελιέ, πάρα πολύ σημαντικός ανθρωπολόγος, ο οποίος έχουμε την τύχη πολλά από τα βιβλία του να έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική γλώσσα. Θα σας έλεγα να τα αναζητήσετε αν δεν τα έχετε ήδη εντοπίσει, αν και αρχίζουν και εκδίδονται εδώ και πολλές δεκαετίες, πολλά χρόνια. Πολλά από αυτά έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Γκούτεμπεργκ του Γιώργου του Δαρδανού. Μπορείτε να τα βρείτε αυτά τα βιβλία, να τα διαβάσετε, και θα βρείτε πολλά μέσα. Πολλά πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε, φυσικά θα με συγχωρέσετε που δεν θα επαναλάβω στα ελληνικά όλα όσα άκουσα. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα σκέλη της ομιλίας και αν έχω παραλείψει κάτι, ίσως κάποιος μπορεί να με βοηθήσει από κάτω να πει ότι να, αυτό το θεωρώ σημαντικό. Το παρέλειψες, Βαγγέλη, να το συμπληρώσω. Το πρώτο σκέλος αναφέρθηκε στην Ελλάδα όπως την γνώρισε πριν 30 χρόνια και όπως την είδε να εξελίσσεται. Πριν 50 χρόνια. 50 είπε, ναι, δεν θυμάμαι. 50. Είπε ότι γνώρισε εδώ την γυναίκα του, την Λίνα, και εκείνο που θυμάται είναι μια Ελλάδα φτωχή, η οποία σιγά σιγά έγινε μια Ελλάδα η οποία μπήκε στο δρόμο της κατανάλωσης και έκανε μια περιγραφή της καταναλωτικής κοινωνίας στη χώρα μας αυτά τα χρόνια. Μίλησε για την αγάπη του Έλληνα προς το καινούριο αυτοκίνητο, το καινούριο έπλο, τα καινούργια μοντέλα και για όλα αυτά. Αυτό ίσως για να δώσει το φόντο του πίνακα που λέμε, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα το που ήμασταν, που βρεθήκαμε και βέβαια για να μην απορούμε κιόλας το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ευημερία. Υπάρχει το χρέος, το οποίο όμως βέβαια, όπως είπε, επειδή αυτό το μοντέλο δεν ήταν μόνο ελληνικό, τον ίδιο δρόμο περίπου ακολούθησε και η Γαλλία, ακολούθησε και η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χρέος, τεράστιο χρέος υπάρχει και σε αυτές τις χώρες. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος στην ομιλία του που προσπαθεί να περιγράψει την πολιτική κατάσταση. Στέκεται στο τι έγινε, τι ήταν το όχι, τι ήταν αυτή η διαπραγμάτευση η οποία έγινε τώρα. Εκεί αν μπορώ να, χωρίς να αδικήσω αυτά που είπε, να παρουσιάσω την τοποθέτησή του σε αυτό το σημείο, είναι ότι υπάρχει έναν εμένα αλλά, ότι δεν διαγράφει το χρέος. Βέβαια στην λογική των πραγμάτων είναι ότι το χρέος αυτό πρέπει κάποια στιγμή να διαγραφεί, δεν βλέπει άλλη λύση. Αυτό το χρέος εκφράζει μια δικτατορία του παγκόσμιου χρηματιστικού κεφαλαίου. Αν δεν βγούμε από αυτήν δεν βγαίνουμε από αυτές τις κρίσεις. Ωστόσο, αυτό δεν θεωρεί, ανεξάρτητα αν υπήρχε ή δεν υπήρχε στην ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Δεν μπορούσε να συμβεί σε μια εβδομάδα, δεν μπορούσε να συμβεί έτσι με μια απλή κίνηση. Οπότε, κατά τη γνώμη του, δεν θα ήταν σωστή μια κριτική, ας πούμε, προς τον ΣΥΡΙΖΑ και προς τον Τσίπρα, ως προς αυτό το σκέλος.
Από εκεί και πέρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θεωρεί ότι ο δρόμος είναι μακρύς, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική λύση, αν και θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν δούμε πρόσωπα της παλιάς, των προηγούμενων κυβερνήσεων, αυτών που προηγήθηκαν δηλαδή τα τελευταία χρόνια, αν τα δούμε να επανεμφανίζονται στην πολιτική σκηνή. Αναφέρθηκε στο Σαμαρά, αναφέρθηκε σε άλλα πρόσωπα. Μετά από ένα-δύο χρόνια, εάν και εφόσον οι δυσκολίες συνεχιστούν, προβλήματα βεληθούν κτλ. Όμως θεωρεί ότι πρέπει να επιμείνουμε στις δυνατότητες οι οποίες τώρα υπάρχουν με την νέα διακυβέρνηση και να ελπίζουμε ότι με κάποια βήματα, όπου μέσα σε αυτά θα είναι και η δημιουργία μεγέθυνσης, οικονομικής μεγέθυνσης, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, όπως ακόμα και να σταθούμε και απέναντι στο θέμα του χρέους, διότι χωρίς μεγέθυνση, πώς να αντιμετωπίσεις και αυτό το ζήτημα. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι αυτά άκουσα σαν βασικά σημεία, και λέω και πάλι, αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει να επισημάνει κάτι που παρέλειψα και που θεωρεί σημαντικό και στη ζαλάδα μου δεν το συγκράτησα, να το αναφέρει. Με 300 να κάνει μια παρέμβαση και ο Ζαχαρίας ο Δημαθάς, θα την κάνεις στα αγγλικά, στα ελληνικά, θα μεταφραστεί. Εγώ θα ήθελα να κάνεις και τα δύο βήματα, να κάνεις να πάω μια ανάσα. Πες όσα θέλει στα αγγλικά και μετέφρασε όσα θέλει στα ελληνικά και αντιστρόφως. Ποια γλώσσα να προηγηθεί? Ας μιλήσουμε πρώτα στα αγγλικά, πρώτα να καταλάβουν οι άνθρωποι, ας πούμε. The evening is very interesting. It is very didactical one. But I have to come back to an old German verse, which a bit modified to myself. There are some situations where the notions are lacking. And in these situations, the words are taking their place. It's a famous sentence from Faust, where the devil, the chief devil, says to the student to the study, if I understand as notion the theory, we should try to come back to a kind of theory and to try to structure our discussion on some theoretical terms. Because different nice words, like romanticism. What is romanticism? Is that a political theory according to Loewy, or is it an attitude from the 19th century? I don't know. And is it a progressive or a rather, irrelevant political theory? So we should structure first an economic level of discussion and then a political one. I make it short. The political one we have to, because we are talking about Syriza, what kind of party is Syriza, who is representing Syriza, and which social strata are finding themselves in Syriza, and how a party from 4% develops to a party of 35%, and who allies with another party, which makes me very difficult to find the level between nationalism and patriotism, which is a, let's say, a moving sand. Okay, that's my question. I would postpone this question. What is happening here is a monetary union, an effort to organize a monetary union in a very difficult economic situation, globalization and crisis at the same time. We have some examples from history. 2.5 monetary unions, which are the only, let's say, successful monetary unions. One is the dollar. It took 100 years and a huge economic crisis and a civil war. Then the other monetary union which is successful was the unification in Italy. 2 post-Westphalian states tried to unify in the 19th century and they had huge wars, civil wars, and upside down their economic structure. And the half, it's a gesture to you Austrians, is the German unification, because I don't know if the growth or decline towards socialism was the best one or not. So you are out at the end after 5 wars. 5 wars and then turmoil in the whole German economy, and the Germans, they contribute with their
money from the Plan Freshnet. So we are now in a monetary union. And monetary union means that some countries, it's another question if I like that or don't, is that they have to give a part of their sovereignty. That's the question. Perhaps Greece in the next 50 years become the Arkansas of the United States. I don't know. It's possible. But that is the situation. So we have to put the question on this then. On this level. The other question, I have raised the political issue. How to raise the production? We cannot discuss about debt in an island connected with the sea, discussing from Thalassodania. If to take a loan to take another loan, there is no end. The only situation is to change the rules. Who will do that? The European Union. When? After the David Spencing and Tsemu. That's simple. That's my point of view, and it's another discussion. We could raise it another time, perhaps. What can happen? There is, today or tomorrow, Paul Mason is publishing a book about the post-capitalism. It was recently an article in Guardian about that. And he's talking about new technologies and the movement from below. For him, any, let's say, procedure from above is out. But there is another. It's the negative point. The state, who is fighting in the economic crisis for his existence, and in the globalization, could come to authoritarian forms, more than the transformative democracy, which we know from the 50s, 70s, annually, I mean. That's very simple. We start discussing again about theory. Using some words, Maurice Godelier mentioned the word class. The only one this evening in this place. Okay, that's all what I have to say. Λοιπόν, να τα ξαναπώ σύντομα ελληνικά. Να μαθάς οικονομολόγος, χρόνια στην Πάντιο και λοιπά, παλαιάς κοπής οικονομολόγος. Η άποψή μου ήταν ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα βαριά και διδακτική για αυτά που λέγονται, αλλά ότι θα έπρεπε να θυμηθεί κανείς μια παλιά γερμανική έτσι, ρίση από τον Φάουστ του Γκιώτε, που λέει ότι όταν λείπουν οι έννοιες, τη θέση σου την παίρνουν οι λέξεις. Και με έννοιες εγώ οι λέξεις. Με την έννοιες εδώ θεωρία. Και χωρίς θεωρία δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Τώρα, πια πώς θεωρία, αυτή είναι ότι βρει ο καθένας όπου μπορεί και όπως μπορεί. Η δεύτερη παρατήρηση που έκανα εγώ, προφανώς και υπάρχει κάποια θεωρία κλπ. Η δεύτερη παρατήρηση που έκανα είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα να μιλάει κανείς μόνο στην πολιτική, αν δεν μπει να δει ποιος ποιον εκπροσωπεί, γιατί, πώς είναι οργανωμένο ένα κόμμα και τι κάνει. Δεν φτάνει η καλή πρόθεση για ορισμένα πράγματα. Όλα όσα έχουν γίνει στην ιστορία από τους τελεστές, τα περισσότερα έχουν γίνει με καλές προθέσεις και έχουν πάει εκεί που οι ιστορικές συνθήκες επέτρεπαν να πάνε. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το πλαίσιο. Πώς ένα κόμμα το 4% κόμμα. Ένα μόρφωμα πολιτικό, θα δούμε σε λίγο αν είναι κόμμα ή δεν είναι και τι κόμμα είναι κλπ. Πώς ένα μόρφωμα πολιτικό έφτασε το 4% στο 34% και συνεργάστηκε παρά τις αρχές που έχει με ένα άλλο κόμμα που για μένα τα όρια του πατριωτισμού και του εθνικισμού είναι ασαφή. Και ταχύτατα μάλιστα. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις είχαν γίνει προφανώς πριν από την συνεργασία, πριν τις εκλογές. Λοιπόν, το καταλάβω αλλιώς. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε και αυτό το πράγμα ξανά. Τρίτον είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε. Για να μας απασχολεί το θέμα των δανείων, διότι στα θαλασσοδάνεια, σε ναυτικό τόπο, δεν λύνουν ποτέ κανένα πρόβλημα. Τα δάνεια θα τα λύσει η παραγωγή ή οι θεσμοί όταν η στρίγκλα γίνει αρνάκι. Στρίγκλα είναι η δυστροπούσα πολιτική ομάδα αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Σεξ περιμένει. Έχει μπει σε έναν δρόμο αγωγής. Εντάξει, λοιπόν. Και το τελευταίο πράγμα που είπα δεν θα πει. Το τελευταίο πράγμα είναι ότι πρέπει να μπει μπροστά η παραγωγή. Πώς θα μπει τώρα η παραγωγή, δεν το ξέρω αυτό. Και αυτό που συμβαίνει, το σημαντικότερο από αυτό που σημαίνει, είπα, είναι ότι αυτή τη στιγμή σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και σε δυσμενές περιβάλλον κρίσης γίνεται μια νομισματική ένωση. Στην ιστορία έχουμε 2,5 επιτυχημένες νομισματικές ενώσεις. Η μία επιτυχημένη είναι το δολάριο των ΗΠΑ. Εμφύλιος πόλεμος και 100 χρόνια μετά ώστε να δέσει η οικονομία. Εντάξει. Το 1936 έκαναν τον υπολογισμό του Ρούσβελτ και του Νιου Ντίλ. Η δεύτερη επιτυχημένη είναι η Ιταλία. Αλλά έφερε το πάνω κάτω. Η Νάπολη από βιομηχανική περιοχή έγινε απικία του Βορρά. Και η δεύτερη, η 2,5 μισοεπιτυχημένη, και το είπα προς τιμή των κυρίων που είναι Αυστριακοί, γιατί έμειναν απ' έξω.
από τη γερμανική λύση που ήταν πάντα το πρόβλημα, θα έχουμε τη μεγάλη γερμανική λύση που θα είναι όλοι οι γερμανόφωνοι μέσα ή τη μικρή γερμανική λύση που τη φτιάξανε οι Πρόσοι έξω με έξω τους Αυστριακούς. Πέντε πόλεμοι. Δύο κατά της, τον έναν τον έχασαν οι Γερμανοί, τον πρώτο κατά της Δανίας, που πήραν το μισό Σλέσβιγ και όλο το Χολστάιν, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Δύο κατά της Αυστρίας και ένας κατά της Γαλλίας. Και μετά πέσανε τα γαλλικά χρήματα μέσα για να γίνει η Γερμανία ενιαία, όπως έγινε. Λοιπόν, σε μια νομισματική ένωση, απεμπολεί συνειδητά μέρος της κυριαρχίας εθνικής, άλλο αν το ξέραμε, δεν το ξέραμε, το θέλαμε, δεν το θέλαμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και μπορεί σε 20-50 χρόνια να γίνει το Άρκατσα της Ευρώπης ή το καφενείο της Ευρώπης. Τα ίδια σχέδια είχαν και παλιότερα σε διάφορες κοινές ευρωπαϊκές ιδέες. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η συζήτηση πρέπει να μπει και σε αυτό το επίπεδο κατά απόψη μου, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά γιατί είδαμε πώς σκέφτονται οι φίλοι μας. Ευχαριστώ πολύ. Α, και βέβαια, ξέχασα να πω, δεν το είπα και αυτό, ήρθα, γιατί διάβασα στο ίντερνετ πριν το δημοψήφισμα κάποιες απόψεις του Βαγγέλη που νομίζω τις κατάλαβα καλά και είδα ότι παραδόξως συμφωνούσα. Δεν λέω ότι υποστήριζε ο Βαγγέλης. Ζαχαρία, θα κάνω μια ερώτηση για αυτό που είπες. Η Ευρώπη με τα δεδομένα που έχει μπορεί να γίνει Αμερική. Και πού το ξέρω αυτό. Κάθε πρόβλεψη ανήκει στην αστρονομία, δεν υπηρεσίζει. Νομίζω, Ζαχαρία, εσύ με το ιστορικό υπόβαθρο που έχεις και που τα σκαλίζεις τις γραφές, υπάρχουν πριν από 100 χρόνια κάποια κλασικά κείμενα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, γραμμένα τότε, κάτω από ένα ορισμένο πρίσμα και που μάλλον είναι τα ίδια. Ένα ελληνικό όνομα μαζί. Ναι, ναι. Ήταν Γόβερ Καλέργη. Όχι. Όχι, ήταν το όνομά του. Ήταν, είναι από τη χώρα από την οποία εσύ έχεις κάποιες καταβολές. Βλαδίμηρος, Ιλίτς, Ουλιάνοφ. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλά κείμενα αν τον πας ή όχι, δεν έχει σημασία. Πολλούς δεν τους πάμε. Αλλά υπάρχουν πολλά κείμενα. Αλλά ας πάμε παρακάτω. So, the question. Να προχωρήσω να κάνω πολύ σύντομα μια-δυο ερωτήσεις στους ομιλητές. Yes, it's the three of them. We'll give you those. Yes, just a few words. So the question, since I have the privilege to be with you last days and to be tomorrow and after tomorrow with you again, I will not spend time to ask you a lot of things in front of people, so we can meantime we give this time to the audience to make your question. Just I wanted to say that, of course, we appreciate to have your solidarity, of course, but if you want to build in Europe something more. Let's say a front or whatever, alliances based on something real, we have to find out what's exactly the problem. Of course, I'm talking about Greece. Of course, the depth is a very big problem. But we know that we cannot, as also Maurice Godelier said, we cannot tomorrow solve this problem. So the problem is there. We know, of course, that the balance of power between us and the European countries, the more powerful European countries, it's against us. And we know that we cannot change it very soon. And we know also that there are some constraints which are structural. Also the factor of even if there is goodwill, I don't think there is goodwill, or I don't want to put the discussion on that level. Goodwill, bad will, good European leaders, bad European leaders. But even if there was goodwill, it's also, we voted in Greece, we said okay, and I know that Mr. Schäuble is not basing his career in Karpenisi or in Andros, what the people of Andros will vote. He is waiting what the people in Bavaria or in, I don't know, in Heidelberg or elsewhere, what they will vote there.
And the parties, the German parties, they depend on German people. We depend, Greek parties, they depend on Greek people. So there are these kind of constraints. That means that we have to solve the problem taking into consideration this very rigid frame, but doing something at least from our side. We have to do something. And what is, at my opinion, absolutely necessary to do is, independently of the heaviness of the depth, independently of all these constraints, what we have to do is, it was the last sentence of Zacharias, is production. Because in Greece, of course, we lost a lot of our dignity, we lost a lot of our political independence, we lost a lot, but also 30, 40 years ago, we destroyed our productive system. Where are the shipyards? Where is the textile? What is this? What about our agriculture? So we have to elaborate new economic politics, and this is not only a Greek issue. It's an issue for many other countries. And we have to, because the problem of productivity and competitiveness, it's not only a Greek problem. The crisis at that level is a crisis also of Europe. We know that Europe, after 30, 40 years, there will be a comparative regression if we compare it with the growth in other countries, the BRICS or other countries, China, India, Brazil, I don't know. They call them like that, maybe it's not exactly that, but there is this kind of competitiveness. So if we really want to have a support, is to have a support not only on solidarity, but to find out how at the European level we can elaborate models of development. I am supporting this model of endogenous development that I think it's suitable for our country. And of course, the endogenous development theory has many different and many times opposite paradigms, but at least we have to search on that, to base on that, and this is the only way we can be, after a few years, strong enough and being able to have a different balance of power. We can better negotiate, and we will be able also to give some answers, very hard answers actually, because you see, nobody said, there is one word which is very, very precious, one dilemma which is very precious in Greece now. Or drachma. Everybody has in mind that. Nobody mentioned that. Of course, drachma or euro is not the real, the deep, the essential dilemma, because one money is a tool, etc., etc. We know that. But politics, which are behind that decision, this is the question. And indeed, there was no plan B. I could say there was no also plan A in this country, well established. And this is why, and this is all the parties, they are guilty, all of them, because we've had no real, a sincere debate on that issue. And they say almost the same things. Investment will come, inshallah, the Qatarians or the I don't know who will bring his money here, and what we will do with this money? Maybe roads, ports, as business as usual, contractors will work. What's this model? There is no any real proposal how this country and our countries, also in Europe, other countries, could start again to rebuild a productive system that could lead to Buen Vivir. Thank you very much.
Με δύο λόγια θα σας πω μόνο ότι επειδή σκεφτόμαστε, έχουμε ξεκινήσει μια ιστορία για ένα Ινστιτούτο Ενδογενούς Ανάπτυξης, Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Αρκετοί άνθρωποι προσπαθούν και δεν είμαστε μόνο άνθρωποι της θεωρίας, που χρειάζεται πάντα μια καλή θεωρία, έχει δίκιο ο Ζαχαρίας. Χρειάζεται να έχει γνώση περισσότερες από μια πολλών θεωρητικών παραδειγμάτων, είναι δύσκολη και ρίχνει, πρέπει να το ψάξεις. Αλλά έχουμε μέσα και ανθρώπους που είναι άνθρωποι από την παραγωγή την ίδια. Άνθρωποι που υπήρξαν βιομηχανοί, βιοτέχνες, ή είναι και σήμερα ακόμα, προσπάθειας επιβίωσης ως ανθρώπων που συνεισφέρουν, παράγοντας υλικά ή άειλα αγαθά. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά, είναι μόνο τα εμπορεύματα, υλικά ή άειλα αγαθά, που και αυτοί συμμετέχουν. Και βάζουμε τέλος πάντων αυτό το θέμα σε προτεραιότητα. Επειδή δεν μαζευτούμε όπως μαζευτήκαμε σαν παρέα εδώ, εμείς τώρα, αυτή την εβδομάδα, αυτοί οι φίλοι θα μαζευτούν στο τέλος του Αυγούστου, θα μαζευτούμε εκεί κατά το σπίτι μου, εγώ είχα σπιτάκι εδώ στην άνθρωπο, όσοι ξέρετε, και μετά λέμε να κάνουμε μια κουβέντα σαν κι αυτή, και θα θέλαμε πολύ να συμμετάσχει και κόσμος από τον χώρο της παραγωγής, άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις παραγωγικές δραστηριότητες, είναι στον τουρισμό, είναι στη βιοτεχνία, είναι στην μεταποίηση γενικώς, είναι στην αγροτική παραγωγή, για να μιλήσουμε λίγο πολύ σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα. Χωρίς αυτό δεν βλέπω να υπάρχει μέλλον, και βέβαια αυτό θέλει να έχει μέσα πρόσημο οικολογικό, πρόσημο κοινωνικών σχέσεων σωστών, εργασιακών σχέσεων σωστών και όλα αυτά. Αλλά είπαμε, αυτά άλλη ώρα, σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα είναι. Δίνουμε το μικρόφωνο κάτω. Η γενικότερη πολιτική κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ τεχνικό για κάτι τέτοιες σκέψεις. Και καταλαβαίνω το βράδυ, μετά από όλες τις διαπραγματεύσεις, τις πιέσεις και τα λάθη τα δικά μας, όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ως νέος ο Βίβιος έκανε αυτή τη μεταμόρφωση τη μεγάλη και μια αλλαγή μεγάλη προς το εσωτερικό του κόμματος του και τους φίλους του, τους ομογάλακτους, τα παιδιά του κομματικού μηχανισμού, τους ανεπάγγελτους και τους ιδεολόγους που λένε λόγια χωρίς να έχουν δουλέψει ποτέ τους. Αλλά σκέφτομαι και το κάτι που είχε πει η Ελληνίδα του Λάκου των Λεόντων. Θα ήθελα να πω στο διευθυντήριο της τοπογλυφίας, βρέθηκε ένας νέος πολιτικός χωρίς τζάκι και χωρίς εργαμηνές και χωρίς κάποιο όνομα, με παράδοση και με όλα αυτά που συνεπάγει την πολιτική ζωή του τόπου. Και αριστερά. Ε? Και αριστερά. Και αριστερά, ναι. Έτυχε να γνωρίζω τον Τσίπρα και να τον έχω φιλοξενήσει. Πάντα λέει ότι μαθαίνει, είναι σεμινός και πιστεύω ότι αν κερδίσει τη μάχη αυτή που έχει να δώσει τώρα πρώτα μέσα εκεί και αφού στελεχωθεί με ανθρώπους που έχουν μια διαφορετική αντίληψη, προχωρήσει σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και υπάρχουν και καλύτερες συνθήκες στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι τραγικό να βρίσκεις αυτό το θάλαμο των αερίων. Εκεί που είχα τον πατέρα μου, εγώ στην Γερμανία, να βρίσκεσαι με αυτούς 17 ώρες στο σκοτεινό εκεί μέσα, με όλη αυτή, με όλη αυτή την καταπίεση, καταλαβαίνω τι άσχημα. Αυτή είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού. Ποιος? Αυτή είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού, να υπερασπίζεται τη χώρα του. Οι άλλοι τα υπογράφανε, οι προηγούμενοι τα υπέρυγαν από τον χωρί, τα έχουν διαβάσει και τα πέρασαν και πάλι καρπαζιέρα. Δεν είναι έτσι. Με συγχωρείτε. Ουδέποτε διαβάστηκαν τα όσα υπογράφτηκαν. Ουδέποτε διαβάστηκαν, δεν διαβάστηκαν καν. Και δεν τα εφάρμοσαν. Ψήφισαν νόμους και δεν τους εφάρμοσαν. Και αν τους είχαν εφαρμόσει, θα είχαμε καλύτερη τύχη. Φιλοξενώ τώρα εδώ στην Άνδρο, την συνήγορο του πολίτη της Κύπρου, δεν μπορείς να έρθει απόψε, και τον διευθυντή του ΡΙΚ. Στην Κύπρο προχωρήσανε. Θα δώσουν και αυξήσεις μετά. Εδώ αυτοί που κυβέρνησαν είχαν συνθήματα. Δεν κάναν τίποτα, δεν εφαρμόσαν τίποτα και είμαστε πέρα από οτιδήποτε άλλο. Όταν υπογράψει κάτι πρέπει να το εφαρμόσει. Λεφτά υπάρχουν. Τα σκίζω ένα-ένα. Γραμμές έλεγε ο άλλος. Όλα αυτά όμως δείχνουν εσωτερικά μια αναξιοπιστία.
μιας χώρας. In Greece only you have the exaggeration of several factors which are working all over Europe. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν στην Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα μια αλλαγή καθεστώτος, αντίστοιχη με αυτή που συνέβη στον Ανατολικό κόσμο πριν από 25 χρόνια. What they try to do in Greece is a regime change, which is somehow similar to what has happened in the Eastern so-called socialist world 25 years ago. Η διαφορά είναι ότι εκεί έριξαν πρώτα το πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια η κατάρρευση του πολιτικού συστήματος οδήγησε σε μια οικονομική και κοινωνική καταστροφή. In the ex-socialist, so to say, world, the collapse of the political system led to a social and economic disaster. Εδώ τα πράγματα γίνανε κατά αντίστροφη πορεία. Η προκαλούμενη οικονομική και κοινωνική καταστροφή προκαλεί την κατάρρευση του πολιτικού καθεστώτος της αστικής δημοκρατίας. The sequence of events in Greece, it is the opposite. The destruction, I should say the destruction in purpose of Greek society and economy is used for a fundamental regime change, for the change of the system of bourgeois democracy we are living in Europe since 1945 and in Greece since 1974. Γιατί βεβαίως θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα ήθελα να πω μόνο δύο στοιχεία για να μην σας τρώω και τον χρόνο, έχει οδηγήσει σε μία μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Ελλάδας υπό τον τίτλο «Βοήθεια στην Ελλάδα» κατά 27% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, τόσο έχει πέσει. Είναι περισσότερο από τις ηλικές απώλειες της Γαλλίας ή της Γερμανίας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι αντίστοιχο με αυτό που υπέστη η δημοκρατία της Βαϊμάρης στα τρία τελευταία χρόνια με περίπου το ίδιο σετ πολιτικών. Είναι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη στο μεγάλο κράχ στην Αμερική. To give only one fact and not to abuse time, I should remind you that in Greece we have a drop under a program which is supposed to help the country overcome its problems and pay its debts. We have a drop of GDP of 27% or maybe more, and this year I think it will be much more. That is more than the material losses of France or Germany during the First World War. This is similar to the three last years of the Weimar Republic. And I should note that the kind of policies applied from outside and from inside to Greece are exactly similar to the policies applied in Germany between 1929 and 1933. And it is quite comparable with what happened in the United States during the Great Recession. Εδώ λοιπόν έχουμε τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική καταστροφή στη δυτική καπιταλιστική Ευρώπη μετά το 1945. We have here the biggest economic and social disaster since 1945 in Western capitalist Europe. Αυτό φυσικά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έγινε τυχαία. This was not done by accident. Πολλοί το προέβλεψαν από τότε. Many predicted this from the time they began this program. Αν ήταν λάθος, θα είχε διορθωθεί σε κάποιο σημείο. If it was a mistake, it would have been corrected. It would not be continued for 5 years. Το χρέος που υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα αυξήθηκε κατά 50% του ΑΕΠ. The sovereign debt, which was used as the pretext for the imposition of this program, was increased by 50% of GDP during this very time. This was not a mistake, because if it was a mistake, somebody would have corrected it. Είμαστε λοιπόν σε ένα πρόγραμμα το οποίο αφαιρεί τις βασικές προϋποθέσεις αναπαραγωγής του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. We are facing a program which, in purpose, I repeat, it is destroying the basic preconditions for the reproduction of the Greek social formation. Είμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο καταστρέφει την ελληνική δημοκρατία. We are in a program which is destroying
Greek democracy. Με την ευκαιρία, όλες οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί είναι αντίθετες με το σύνταγμα της χώρας, με το ευρωπαϊκό και με το διεθνές δίκαιο. All the agreements which were signed are opposite to the Greek constitution, to the European and to the international law. Είναι ένα πραξικόπημα και δεν είναι ένα πραξικόπημα που έχει αρχίσει τώρα, είναι ένα πραξικόπημα που έχει αρχίσει το 2010. This is a coup d'etat which has begun not now, it has begun in 2010. Δεν θέλω να σας μιλήσω περισσότερο για τα πραγματικά στοιχεία, γιατί θα έπρεπε να έχω περισσότερο χρόνο. I don't want to deal more with real data, because I would need more time. Θα ήθελα να πω στο φίλο μας τον Maurice Gaudelier, I would like to say to our friend Maurice Gaudelier, ότι τις προάλλες άκουσα έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης, I have heard the last days an official of the government, αρμόδιο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, responsible for the social security, που πήγε και είπε ότι εγώ ξέρετε θα παραιτηθώ μάλλον, γιατί δεν μπορώ να νομοθετήσω 85 ευρώ αναπηρική σύνταξη. He said that he should rather resign, because he cannot legislate, he cannot bring to the parliament what the creditors are asking him. For a monthly pension of 85 euros. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο κ. Γκοντελιέ μπορεί να ζήσει με 85 ευρώ, δηλαδή με λίγο παραπάνω από 2 ευρώ, όντας και ανάπηρος. I don't know if Mr. Gaudelier can live with 2 euros and something on a day, being a handicapped person, but if he knows the secret, let him tell me. Tell us. Αν ξέρει το μυστικό να μας το πει. Και μπορεί κανένας να έχει όποια γνώμη θέλει για τον κύριο Τσίπρα, διαβάζοντας τη Μόντι και τη Λιμπερασιόν. Everybody can have any opinion about Mr. Tsipras and Mr. Reading Le Monde or Liberation, αλλά θα ήταν πιο χρήσιμο να μελετάει την πραγματική κατάσταση. But it would not be more useful to study the real situation in Greece. Και τι έχει δεχθεί ο κύριος Τσίπρας and what Mr. Tsipras has accepted. Ή θα ήταν πιο χρήσιμο, it would be much more useful να πάει στην Γαλλία και να εξηγήσει στους συμπατριώτες του ότι ο κύριος Ολάντ συμμετέχει σε ένα πραξικόπημα στην Ελλάδα. It would be much more useful that he says to his countrymen that Mr. Ολάντ is participating in a coup d'etat in Greece, που δεν έχει μόνο θεωρητικές και αφηρημένες συνέπειες, which has not only theoretical and abstract consequences, αλλά θα οδηγήσει σε θάνατο τους ανθρώπους. But it will lead to death human, concrete human beings. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βάζει τις προϋποθέσεις για μια δικτατορία αύριο στην Ελλάδα ή για έναν εμφύλιο πόλεμο. And which puts the consequences, the preconditions for a dictatorship or for a civil war tomorrow in Greece. Αυτή είναι η λογική του προγράμματος. Είναι γραμμένη ήδη στη συνθήκη του Maastricht, απλώς κρύβεται καλά μέσα στον αλγόριθμο των διαφόρων διατάξεων. Δεν είναι ένα ατύχημα. This is the logic of the program. It is well enshrined inside the algorithm of the Maastricht Treaty. It is not by accident that this is happening. It is the logical consequences of decisions taken long ago και φυσικά του πολύ θλιβερού ρόλου που έχει παίξει το Γαλλικό και το Γερμανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. And there was a huge contribution of the French and of the German Socialist Party. Η πρόταση, ποια είναι η πρόταση? Τι εννοείται η πρόταση? Εσείς τα προτείνατε. Εσείς έχετε πρόταση? Όχι, αλλά εσείς μιλάτε τόσο. Yes, what would be your suggestion, because ωραία, αφού θέλετε πρόταση. Ναι, γιατί όλοι, όχι, δεν συμφωνούμε όλοι. Όλο το μνημονιακό λεγόμενο μπλοκ και κουνάει το χέρι στον ελληνικό λαό και του λέει τι θέλεις. Θέλεις να φύγεις από το ευρώ, θες να πας πού. Okay. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Τι να θα πει να θέλει να φύγεις από το ευρώ. Μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα, όπως και μια επιχείρηση, κοιτάξτε να δείτε, όταν έχει χρέη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, σταματάει να τα εξυπηρετεί. Όπως μια επιχείρηση καλύπτεται από το πτωχευτικό κώδικα. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα να πάει ο οφειλέτης και να σας πάρει την περιουσία να χρωστάτε. Ούτε ο οφειλέτης μπορεί να σας ζητήσει να πεθάνετε χωρίς περίθαλψη ή να δώσετε τον εχθρό σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Okay. Το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο από το 2010. Δημήτρη, very much for your solidarity and all that, but
you support this leftist party, you support Syriza and everything else, that you have accused the Europeans, the Germans, I don't know, everybody else for being hard on us and everything. But did you ask yourself, why did we join the euro when we weren't really in a position to do it, when we were a small country, a very, very weak economically? And why did England and Sweden do not join the euro? And it's very nice for Greeks to complain and everything else and to put the blame on everybody else except themselves. What about the political system and the politicians who have made a mess of the country with nepotism, with corruption, with hiring their own people for the at the expense of other people who didn't have the privilege to be their friend? And this, the Germans, it's the Germans at fault for that. No, it's we. We have lost all production. We have been corrupt. Not the common people. I feel sorry for the common people, but the people who had access to friends and you know, in the government. And I'm not talking only this government now. All the previous governments have been the same thing. It's a Greek habit to blame everybody else for our faults. So the solidarity and romanticism and the Greek and Solarakis and all that is all very nice. But the gist of the matter is we have to increase our productivity to be a productive country, not to import everything, to produce something, to make money. We import everything. It's not the Germans' fault. That's all. 1 minute. As you have noticed, the huge problem here is not drachma or euro or what to choose finally, but the fact that we will experience again a very deep national schism, and this will be toxic for Europe, because I'm sure you have noticed from talking to people and with people that Greek people are very easy to be divided. So I strongly believe that this will be the next huge problem that this country will have to face. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, είτε επιλέξει η χώρα να μείνει στο ευρώ, είτε κάτι άλλο συμβεί, το οποίο απέφχομαι, δεν θα είναι τόσο το νόμισμα καθ' αυτό, όσο το γεγονός ότι ήδη από το δημοψήφισμα και στο εξής, ενδεχομένως και πριν από αυτό, από τις πρώτες εκλογές, αρχίσαμε να έχουμε ένα πολύ βαθύ διχασμό. Λίγα χρόνια πριν η Ελλάδα δοκίμασε ένα τέτοιο διχασμό και είδαμε τα αποτελέσματα. Δεν είναι μακριά το 22, δεν είναι μακριά το 15 και το 17, έτσι. Ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός. Βλέπουμε κάθε μέρα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, διαφωνούν σε βασικές πολιτικές απόψεις και θέσεις. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό κατά τη δική μου άποψη, γιατί αυτό θα είναι τοξικό για την υπόλοιπη Ευρώπη. Επειδή υπάρχουν ακραία πάρτι, ακραία κόμματα, και αυτά στο τέλος σε τέτοιες καταστάσεις είναι που επικρατούν. Όχι με τριοπάθεια. Ποτέ είναι τριοπάθεια. Είμαι πρώην γιος βιομηχάνου που πτώχευσε και ζω με την οικειοθελή λιτότητα πάνω σε ένα βουνό εδώ και 15 χρόνια. Άλλο να διαχειριστείς βέβαια μια κρίση σε προσωπικό επίπεδο και άλλο σε εθνικό. Μυθός βίος στην πράξη. Από το τότε που θυμάμαι, να προσθέσω μόνο στην γενική θεώρηση αυτό που είπε ο κύριος Μωρής, ότι ο βασιλιάς, να προσθέσω λίγο στη γυμνότητα του βασιλιά, το χρηματιστικό, το παγκόσμιο σύστημα, η γυμνότητα του βασιλιά, η Deutsche Bank μόνο έχει αυτή τη στιγμή 70 δισεκατομμύρια ευρώ toxic derivatives. Δηλαδή για να καταλάβει και η Γερμανία και το σύστημα ότι πάντα υπάρχει κάτι πιο μεγάλο που θα φέρει και τη δική του κατάρρευση. Αυτό στη μεγάλη εικόνα. Η συνεισφορά όμως να γίνει από το βιωματικό αυτό της λιτότητας κτλ. Όταν πτώχευσε η επιχείρηση του πατέρα μου, είχε ένα δάνειο. Αυτό το δάνειο ήταν σε δολάρια. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν βιώσιμο το δάνειο. Δεν ήταν δυνατόν η επιχείρηση και η Ιαπωνέζικη να γινόταν να πληρώσει αυτό το δάνειο. Άρα η πτώχευση ήταν μια αναγκαιότητα. Το plan B του καθενός μας, για να φτάσω στο τι μπορεί να γίνει από κάτω, βρίσκει εμπόδια στην υλοποίησή του, που εγώ δεν τα βρήκα όταν έκανα το δικό μου πείραμα. Και θα γίνω πολύ συγκεκριμένος και το καταθέτω και σαν πρόταση αυτό. Όταν η γη φορολογείται με τα δεδομένα του χρηματιστικού συστήματος που καλείται να πληρώσει αυτό που δεν πληρώνεται, δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις ως αυτό που είναι για να σε ζήσει. Είσαι αναγκασμένος να περιθωριοποιηθείς, να πας αλλού, να μπεις μέσα σε ένα σύστημα το οποίο δεν βγάζει λογαριασμό.
Άρα, για να ξεκινήσει κάτι από κάτω και να είναι βιώσιμο, χρειάζεται να ανοίξουν χαραμάδες. Και αν θέλει η Ευρώπη να μην βαθύνει το σχίσμα, πρέπει να αφήσει χαραμάδες να αρχίσουν πράγματα από κάτω. Αυτό μόνο. Με στα αγγλικά να το πεις όμως. Να το πω στα αγγλικά. I would like to speak from two viewpoints. One was the former son of a businessman that went bankrupt 15 years ago and had to leave after the bankruptcy, choose a different way of life and go and live my way, a buen vivir of my choice, on the mountain of Andros, which I've been inhabiting for the last 17 years. So my personal experience of managing a bankruptcy is that when a debt is not viable, you have to let go. If you stay within that system, then you will only go from a worse to worse and worse situation. And the situation now coming to, because the analogy between what the person may choose and what a group of people, let alone a nation, can choose is a completely different story, and I realize that. The problem now is, and I'll give an example, for example, taxing of land. If you tax land as an asset of a monetary system, of a global monetary system, then the alternative from coming from beneath, like working your land and being sustainable on your own or as a group of people, is a fact that is eliminated. So I'm proposing that if the Europeans can get at least that message, they should leave gaps for non-taxing land that is not within the system. So people can start being sustainable at small groups from the bottom. Because the way it is going now, no alternative is being left, the way I see. And the other thing I said, just to give you a hint, more another hint of the global king of the finance system, is Aristotle is the first who discriminated between economics and finance, as far as I read lately, is that the Deutsche Bank, which is preaching the difference of austerity and all that, has toxic derivatives of 70 trillion euros. The Deutsche Bank alone. Do you realize what's coming to Europe? First of all, let me say that since very long time I didn't, I was not present in such an extremely interesting discussion. I'm full with many ideas I have written down here. I only can address to a few of them. First of all, my teacher Maurice Godelier, on the one hand, I completely agree that this is a dictatorship of finance and that it has to be treated like that, but I add how. And when I was saying in a very reduced way at the beginning that the plan B will come out of the communities, it is just because I think that the plan Bs, which have been in some way publicized or even a secret on Voices, you look here at this newspaper, secret plan to exit Euro, Royals, Athens in the Herald Tribune and so on, you know it from Greek newspapers. There was this discussion about transition from Euro to drachma and so on, but this is on a level where the others are stronger and play the game better. And I think that there is a way where Greek people, or let's, since we are all Greeks, I might say, we are stronger on the level of community organizing, of community networking, in order to establish what Evangelis calls a model of, another model of endogenous development. I have lived two really big breakdowns of economy in my life, one in Argentina after the year 2000 and one in Nicaragua in 1988, where in 1 year we had devaluation of 32,000%, and it was working. It was working. The economy broke down, but
the people could reconstruct it and not some kind of genius leadership was behind it, because it was the people themselves who created their alternative money in order to circulate within their communities and make a sort of interchange. I hope that is not the future for Greece, and there will be some but I, in this sense, I also would contradict the quotation you mentioned of Theodorakis. The situation cannot be worse. Yes, it can be worse. But even if it is worse, then if you look in first hand of the survival, in a sort of terms of survival economy, with which I think is very important what our last speaker said, that we have to have start with the land again and then go to a form of industrial production which I would call some kind of industrial handicraft, which where the real asset and the quality of Greek people, which is very much based on a culture of its own kind, could be combined with industrial development, not in the big sense of huge corporations where you need again where you come under the wheels of the dictatorship of finance. Some other ways, and the Brazilians have shown us in many times this. Last question I want to address is, why not blame the Greeks? I think the answer is simple, because those who engaged in the debts are not the same who are now asked to pay for it. There are two groups, I think, I don't know whether you can call them classes, but which are the ones who engaged in the corruption and in the circles and so on, and the others who are now for it. I think that, and I believe, and perhaps you will judge me again as a romantic, in the capacity of the Greek people to create an indigenous development project of its own. And that we would like to see, because we need it in other parts of Europe. Ο Μιλτής λοιπόν είπε ότι είχε πάρα πολύ καιρό να βρεθεί σε τόσο ενδιαφέρουσα συνάντηση. Μάλλον συμφωνεί με τον δάσκαλό του, τον κύριο Μωρίς, ότι όντως ζούμε τη δικτατορία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Είπε και εκείνος για το Plan B από κάτω, έναντι του Plan B από πάνω, το οποίο μιλούσε για συστήματα που ήταν ευρώ, δραχμή, πώς θα γίνει, πώς δεν θα γίνει. Αλλά είπε ότι το ζήτημα δεν είναι αν θα είναι ευρώ ή δραχμή, το θέμα είναι το πώς μπορούμε εμείς να είμαστε δυνατότεροι από σαν κοινωνία. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα συγκριτικό που έχουμε στην Ελλάδα και μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Και γι' αυτό πλάνα σαν και αυτά για τα οποία μίλησε και ο Βαγγέλης Οπλησίας, ενδογενούς ανάπτυξης και των συνεργασιών, είναι αυτά στα οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση. Από την εμπειρία του στην Αργεντινή και στην Νικαράγουα, όπου αντιμετώπισε καταστάσεις των οποίων οι αριθμοί ήταν ηλικιώδεις, κάτι χιλιάδες μονάδες πληθωρισμού κτλ. Αλλά σε δική μου απόδοση, ενώ τα νούμερα δεν δούλευαν, οι άνθρωποι λειτουργούσαν. Και τελικά, ενώ απ' έξω οι εικόνες αυτές μεταφερόταν ως καταστροφή, μέσα η κοινωνία έβρισκε λύσεις και έκανε πράγματα. Η κατάσταση, ναι, λέει, μπορεί να χειροτερεύσει, αλλά αν από κάτω στηθεί μια παραγωγική βάση, όπως τα πολλά τέτοια παραδείγματα μας έχουν δώσει η Βραζιλία, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Στην ερώτηση που τέθηκε και την οποία ήθελε να απαντήσει, γιατί δεν ψέγουμε και τους Έλληνες για όλη αυτή την ιστορία που γίνεται, η απάντηση που έδωσε είναι γιατί αυτοί που μπορεί να ευθύνονται είναι άλλοι από αυτούς που καλούνται να τα πληρώσουν. Και στο χρόνο και στο χώρο, βέβαια, το προσθέτω. Our point of view is to critique
our politics. For example, the Minister of Finance in Austria said, what did the Greek, they make a referendum, they asking the people in Greece. The Minister of Finance said, this is crazy to ask the people. Yes. Yes, and therefore we critique this politics. And we critique the EU Troika, their politics against Greece. We have some critique on Syriza. We have much critique on the history of Greece, yes. But this is not our point of view. Our point of view is to critique our countries, their politics against Greece. This is the point of view of our committees. We had in Berlin a big conference of six committees in Europe, and our committee in Vienna took part on this conference in Berlin, and there was decided to organize in the next year a big conference of all Greek committees, also in France, in Spain, in Portugal. We have no connections until now, but we will connect them to organize a big conference in solidarity with the Greek population. This is our point of view. Thank you. Ξεκίνησε λέγοντας ότι ακούμε να μας λέτε ευχαριστούμε την αλληλεγγύη για τον ελληνικό λαό, αλλά. Η δική μας θέση, το τόνισε σε πολλά σημεία της δευτερολογίας του, είναι να κρίνουμε τους δικούς μας πολιτικούς. Να κρίνουμε τους δικούς μας πολιτικούς, παραδείγματος χάρη, όταν ασκούνε κριτική για πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες να αποφάσουν να κάνουν δημοψήφισμα και δεν επιτρέπεται αυτό. Εμείς είμαστε εκεί για να τους πούμε ότι φυσικά και μπορούν και πρέπει μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας να κάνουν κάποια δημοψήφισμα όσο τον επιλέγουν. Συμμετείχαμε σε ένα συνέδριο που έγινε στο Βερολίνο, όπου συμμετείχαν 60 επιτροπές, αντίστοιχα με τη δική τους την Αυστριακή, και αποφάσισαν, που δείχνουν αλληλεγγύη στην Ελλάδα, και αποφάσισαν να διευρύνουν αυτό το σχήμα και να οργανώσουν ένα συνέδριο όπου θα καλέσουν και όλες τις συλλογικότητες με τις οποίες θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες του Νότου, όπως την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να περάσουμε αυτά τα μηνύματα επάνω. Also, we have in our history the experience that economical decisions have political consequences. And I'm very, very shocked that our European leaders don't seem to understand this connection. I want to add one point to what Vangelis said. I agree it's crucial to raise productivity in Greece again. But there's also a European issue, at least an issue of the Eurozone. We all know that this common currency is incomplete, the construction is incomplete. It has very damaging consequences, not only for Greece, but for many countries in Europe. And I'm astonished that I don't hear anything from the politicians. They want to develop the euro further. If we stay together in the Eurozone, this has to be made. It has to be integrated. There has to be a common politics as well. Not only the money, but also on a political level, bank union, etc. So maybe the trade unions could also join together in Europe and put pressure on the governments to develop the euro into an instrument that is not damaging and destroying economies. Η συμφωνεί ότι βλέπει και εκείνος τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης και τα διχαστικές τάσεις στην ελληνική κοινωνία, ακόμη και σε επίπεδο οικογενειών, όπου έχουμε ακόμα και αύξηση των διαζυγίων μέσα σε αυτή την κατάσταση που υποθέτω ότι φαντάζεται ότι έχει και να κάνει και με τις πολιτικές διαφωνίες και όχι μόνο τις δυσκολίες εν γέννη. Θαυμάζει, είπε, τους Έλληνες που μέσα σε αυτή την τόσο δύσκολη κατάσταση έψαξαν μια εναλλακτική αριστερά, στα αριστερά εννοεί πολιτικά, και ερχόμενος από την Αυστρία καταλαβαίνετε γιατί το λέει αυτό.
και με σόκαρε, λέει, με σοκάρει που δεν βλέπω στην Ευρώπη, που δεν το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη, αυτή την πραγματικότητα. Σημαντική, θέλω να συμφωνήσω με τον Αγγέλιο Ρησία, ότι είναι σημαντικό για την Ελλάδα να στήσει ένα παραγωγικό μηχανισμό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάλι γυρνώντας, επισήμανε ότι το ευρώ είναι ένα ατελές και ανεπιτυχές νόμιζο μέχρι τώρα και έχει πολλές επιπτώσεις αυτή η ατέλεια. Και του προκαλεί μεγάλη έκπληξη που ακούει συνέχεια για επέκταση των χωρών του ευρώ, αντί να μιλάμε για νοικοκύρωμα και μια πολιτική ενοποίηση μαζί με την τραπεζική ενοποίηση. Ίσως είπε ακόμη ότι θα έπρεπε τα εργατικά σωματεία στην Ευρώπη να ενωθούν ώστε να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση της πολιτικής ενοποίησης. I just want to be very brief. It's late, and the only thing I really wanted to add is in this discussion and being here in Greece has shown to me once again how important it is for us journalists, communicators, to be honest, not to twist the facts in order to fit into some scheme that we want to defend. And this also in order not to fall into this trap of division, I think it's highly important that the news play their role honestly. Όλη αυτή η εμπειρία του στην Ελλάδα του έδειξε ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι για τους δημοσιογράφους ιδιαίτερα να είναι ειλικρινείς και να μην προσπαθούν να ταιριάξουν την πραγματικότητα σε αυτό που θα ήθελαν στα δεδομένα δικά τους. Και επίσης ήθελε να προσθέσει ένα σχόλιο ενάντια στην πιθανότητα να πέσουμε στην παγίδα του διχασμού, ότι θα πρέπει να αποφύγουμε αυτό παστησία. Λέω, είμαι ευτυχής που ήρθατε, που ήρθε αρκετός κόσμος, που ήταν μια καλή κουβέντα. Σήμερα θα κοιμηθώ ήσυχος το βράδυ. Τις προηγούμενες μέρες δεν ήμουν ήσυχος. Το ξέρουν ορισμένοι που επικοινωνούσαν μαζί τους. Ήθελα οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν πολύ καλή καρδιά απέναντί μας και που παρακολουθούν και αγαπούν τον τόπο μας, να νιώσουν καλά, να νιώσουν ότι το ενδιαφέρον τους βρίσκεται απόκριση. Όλα πήγανε πολύ καλά και πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλύτερα εάν...